Κύριε Κουφέλο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς καλησπέρα σε όλους τους αδέλφους. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε προημερησίας τελικά με το θέμα με το λιμενικό ταμείο και με το τέλος λιμενισμού. Αν έχουμε κάτι νεότερο, αν μπορεί να μας απαντήσει ο Πρόεδρος, μια και είναι εδώ πέρα, γιατί αποσχολεί όλη την τοπική κοινότητα, την κοινωνία. Και από εκεί πέρα, εντάξει, τις υπόλοιπες ερωτήσεις, αν χρειαστεί κάτι. Ο κύριος Δήμαρχος. Απλά επειδή είχε βγει και μία ανακοίνωση και αναφέρθηκε στο όνομά μου, αν με επιτρέπετε να ενημερώσω εγώ το σώμα. Ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους, από την πρώτη μέρα που βγήκε το ΦΕΚ, 10 Ιουνίου, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο ενημερώθηκε από το Υπουργείο 12 Ιουνίου, δύο μέρες μετά, και αμέσως την ίδια μέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώσανε ως όφυλαν και με email, τα οποία υπάρχει στη διάθεσή σας, Πρόεδρε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και προφορικά τους τουριστικούς πράκτορες. Από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε βάλει σε ανώτατο επίπεδο στο Υπουργείο και εγώ προσωπικά, αλλά και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, γνωρίζω ότι έχουν γίνει και παρεμβάσεις και από άλλους τοπικούς φορείς και φυσικά και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων, και νομίζω, κύριε Κουφέλο, ότι σύντομα θα δοθεί λύση και θα γίνουν όλα ομαλά και όπως πρέπει. Θα σας συμπληρώσεις κάτι, κύριε Τακτικέ. Καλησπέρα και από μένα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, όπως είχε. Στις 12 του μηνός συστάλλει email στον Πρόεδρο των Πρακτόρων και στον κύριο Πίκουλο. Είχαν ενημερωθεί. Ναι, ναι. Είχαν σταλεί τα δύο τα email και είχαν ενημερωθεί. Αυτό. Συγγνώμη λίγο, κάτσε για τιμή. Κύριε Τζιμή, δεν θέλω να ονοματίσω. Καλό είναι, αφού έχουμε ένα οριστικό αποτέλεσμα, προφανώς θα αποδοθούν εκεί που πρέπει και πράγματι, προφανώς και εγώ, αλλά και τοπικοί φορείς πολιτικοί απευθύνονται στην κυβέρνηση. Είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Όλο αυτό το ΦΕΚ το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν είναι των Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Είναι ένα κυβερνητικό ΦΕΚ που βγήκε σε τροποποίηση ενός παλαιότερου την προηγούμενη κυβέρνηση του 2017. Προφανώς είναι ζήτημα της κυβέρνησης και όταν διευθετηθεί, πιστώνεται και εκεί που πρέπει. Ναι, κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Η θέση του Δήμου στο θέμα αυτό ποια είναι, να μην πληρωθεί η αύξηση αυτή, να μετατεθεί, με ποια θέση κατεβαίνει. Η θέση προφανώς, ακούστε να δείτε, όταν ένα ΦΕΚ για τους όποιους λόγους βγαίνει εν μέσω τουριστικής περίοδου, τη στιγμή που υπάρχουν ήδη προκρατήσεις, γιατί γνωρίζετε ότι οι περισσότεροι κανονίζουν τις διακοπές τους πολύ πιο νωρίς και τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες συμφωνίες ιδιωτικές μεταξύ των τουριστικών πρακτόρων και των όποιων τουριστών, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, δημιουργεί αυτομάτως πρόβλημα. Άρα προφανώς η θέση μας είναι να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, να περάσουμε αυτή τη σεζόν που είχαμε τις κρατήσεις και δημιουργεί πρόβλημα στους πράκτορες και στη συνέχεια να το βλέπουμε. Την προηγούμενη φορά, όταν είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά το μέτρο, είχε ψηφιστεί η οικία το καλοκαίρι, καλή ώρα όπως τώρα, και είχε τεθεί σε εφαρμογή, έλεγε το ίδιο το ΦΕΚ, τίθεται σε εφαρμογή από 1η-1η του επόμενου έτους. Και έδινε μια δυνατότητα στους τουριστικούς πράκτορες και σε όλους τους επιχειρηματίες να προετοιμαστούν και να κάνουν τις όποιες δικές τους διαδικασίες και οικονομικές διαβουλεύσεις. Νομίζω ότι απάντησε, έτσι δεν είναι. Κύριε Τζιμία.
Δύο ερωτήσεις έχω προς τον κύριο πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ και πριν την υποβολή της πρώτης ερώτησης, αν θέλετε προεισαγωγικά. Δήμητρα, αν θες, δεν υπάρχει θέμα. Όχι, 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 δεν υπάρχει καν θέμα. Προεισαγωγικά και πριν την υποβολή της πρώτης ερώτησης, θα ήθελα να πω ότι όσο και αν διαφωνώ με τον τρόπο χειρισμού των μέτρων κατά της λειψιδρίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ελήφθησαν και τις πράξεις ή τις απραξίες κατά τη διάρκεια του θέρους, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι ο καθένας με ατομική ευθύνη, με συνέστηση, γιατί το πρόβλημα είναι εδώ, να τηρήσει τα όποια μέτρα και να μην προβαίνει σε αλόγιστη χρήση του νερού. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε και πρέπει να το αναδείξουμε, γιατί εγώ εξ όσων αντιλαμβάνομαι και από πλευράς των υπαλλήλων της ΔΕΙΑΛ, αλλά και του Προέδρου, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή να το αξιολογήσουμε τις δράσεις ή τις απραξίες, τι έγινε κατά το παρελθόν, αλλά είναι μια στιγμή να δείξουμε και στον κόσμο ότι πρέπει όλοι να είμαστε σε εγρήγορση. Το πρώτο ερώτημα αφορά το περιόνιμο βιτίο στο Πλωμάρι και έχει να κάνει με το εξής. 4 Σεπτεμβρίου, κύριε Πρόεδρε, εκδώσατε μια οδηγία, ένα δελτίο τύπου, δεν θα το κρίνω, ούτε θα το αξιολογήσω αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν το κοινοποιήσατε σε επίπεδο εσωτερικής κατανάλωσης και εσωτερικών οδηγιών προς την ίδια την υπηρεσία, προκειμένου να μην προχωράει σε έκδοση τιμολογίων αγοράς ή πώλησης νερού. Και ένα δεύτερο σκέλος αυτής της ερώτησης, πρώτη ερώτηση είναι πόσα εν τέλει κυβικά νερού, πόσα βιτία πωλήθηκαν φέτος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν βγαίνει μια απόφαση, δεν βγαίνει γιατί ο κύριος Βάλεσης ή οποιοδήποτε του κατέβηκε, να το πω έτσι. Υπάρχει μια συνεργασία με όλους τους υπηρεσιακούς στο υψηλότερο βαθμό, είτε αυτός λέγεται Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, είτε λέγεται Γενική Διευθύντρια, είτε. 3-4 άτομα, εν πάση περιπτώσει. Άρα όλοι γνωρίζαν, από εκεί και μόνο το λέω, όλοι γνωρίζαν για τα μέτρα αυτά που βγήκαν, που ούτως ή άλλως ανακοινώθηκαν στον τύπο, έγινε ολόκληρη ιστορία, ήταν ένα σοκ για τον κόσμο και τα λοιπά. Τώρα, θα έχετε λίγη υπομονή. Θα έχετε λίγη υπομονή και θα πιστεύω ότι στο τέλος θα εκπλαγείτε με αυτά που θα βγουν στο φως. Ευχαριστώ. Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε όμως. Σε τι θέμα? Σε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι. Πόσα κυβικά πωλήθηκαν φέτος, πόσα βιτία πωλήθηκαν φέτος. Δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα κυβικά πωλήθηκαν φέτος. Η ενημέρωση που έχω είναι το μοναδικό, η μοναδική τέτοια είναι αυτό το βιτίο. Για ένα βιτίο μιλούσε? Όχι, για τέσσερα. Για τέσσερα βιτία. Για τέσσερα. Επειδή είπατε, και να πάω και στη δεύτερη ερώτηση για να μην καθυστερώ το σώμα, επειδή είπατε και στον τύπο και στις δηλώσεις σας και εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΛ ότι θα προβείτε άμεσα σε ΕΔΕ, θέλω να ρωτήσω αν έχει συγκληθεί από αρχής, από τότε που αναλάβαμε θητεία το πειθαρχικό όργανο της ΔΕΙΑΛ, και αν είχαμε και κάποια άλλη ΕΔΕ κατά υπαλλήλου ελέγχους για παραβάσεως υπαλλήλων. Όχι, δεν νομίζω να έχει συγκληθεί άλλη φορά το όργανο. Και πιθανόν είναι κρεμή και πιθανόν, δεν το ξέρω. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σας πω. Όποτε θέλετε. Ψηλές προσδοκίες όλοι μας για το πότε θα εξαχθούν τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη ΕΔΕ. Υψηλότατες. Υψηλότατες. Εγώ σας λέω υψηλότατες. Το συρτάρι από την αρχή της θητείας σας.
κάνω μια παρέα. Ναι, κυρία Αλεξανδρή, κάτι θέλει να αναφέρει, παρακαλώ, κύριε Αλεξανδρή. Όσον αφορά το θέμα για το προηγούμενο που είπαμε για το λιμενικό ταμείο, τώρα δέχτηκα ένα τηλέφωνο. Ήταν ο κύριος Αθανασίου και με διαβεβαίωση, γιατί νομίζω το ξέρει και ο Δήμαρχος. Το μεσημέρι αργά είχαν μιλήσει μαζί, αλλά είπαμε να κρατήσουμε για λίγο ότι τον διαβεβαίωσαν. Θα ψηφιστεί και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή δεν θα πληρώσουν οι άνθρωποι το 5 ευρώ αυτό που οφείλουν και όλα τα πράγματα θα μπαίνουν καλώς. Ωραία. Λοιπόν. Σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει η επιβολή του 5 ευρώ. Θα υπάρξει. Για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο που μας ακούει, δηλαδή τι θα γίνει. Εάν θα υπάρξει σε ύστερο χρόνο, αφού πρώτα δοθεί η δυνατότητα, ας πούμε, να ξεπεράσουμε τα όποια ζητήματα έχουν προκύψει από όλη αυτή την κατάσταση των τελευταίων μηνών, είναι κάτι διαφορετικό από το ότι από την άλλη περίπτωση να μην επιβληθεί καθόλου. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που μαθαίνουμε σήμερα εδώ μέσα είναι ότι το 5 ευρώ θα επιβληθεί, αλλά θα επιβληθεί αργότερα χωρίς αναδρομική ισχύ. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ας περιμένουμε να δούμε και το σχετικό έγγραφο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση και ο βουλευτής κάνει τις ανάλογες προσπάθειες και καταβάλει τα δυνατά για να πετύχουμε το καλύτερο για τον τόπο. Περιμένουμε την απόφαση και τη ψήφιση και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα βγει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσακίρη. Μία ερώτηση προς τον κύριο Αλεξίου σε συνέχεια αυτό που ρώτησε ο εκδεξιών μου συνάδελφος. Αγαπητέ Γιώργο, είστε πρόεδρος των εργαζομένων και του νομαρχιακού τμήματος. Θέλω να ρωτήσω, θα θέλαμε την άποψή σας δημοσίως, γιατί είναι σοβαρή η καταγγελία, ποια είναι η άποψή σας στην δημόσια τοποθέτηση που έκανε στη συνέντευξη του πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ περί διεφθαρμένων υπαλλήλων. Λοιπόν, κύριε Τσακίρη, ξέρετε πολύ καλό όπως το είπατε, γιατί πιθανώς με το σύλλογο με που παρέτησε, το Δημοτικό Συλλόγο. Όσο αφορά σαν πρόεδρο στα ΔΔΔ, γνωρίζετε ότι είμαι μεμπτός στα θέματα αυτά. Πράγματι, ο κύριος Βάλεσης είπε αυτή την κουβέντα, πράγματι τη λέξη ότι υπάρχουν διαφθαρμένοι σε όλες τις υπηρεσίες. Δεν ανέφερε συγκεκριμένα κάποια υπηρεσία. Αυτό που μένει όμως είναι να αποδειχτεί αυτό που λέει, και στη συνέχεια θα μπορέσουμε έτσι να μιλήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και έξω έτσι, με διαφορετική μορφή. Άρα λοιπόν περιμένουμε και επειδή είμαι και μέλος του Συμβουλίου ΔΣ της ΔΙΑΛ, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δημιουργούν προβλήματα και περιμένω λοιπόν και εγώ να βγει η ΕΔΕ και από εκεί και πέρα θα είμαστε σε θέση και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και δημόσια να πάρω θέση. Επειδή είσαι ως πρόεδρος των εργαζομένων συνδικαλιστικού όργανο, θα ήθελα να ρωτήσω. Άρα, εν γνώση σας, γνωρίζετε πολύ καλά αν έχει συστηθεί πειθαρχικό και αν εκκρεμούν άλλες εντάξει. Ναι, πέρασε από τη δημοσιογραφία. Κοιτάξτε, όπως ρώτησε και προηγουμένως για προηγούμενο, δεν ξέρω, όπως ρώτησε ο κ. Τζιμής. Για τώρα, πράγματι, στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΛ συζητήθηκε το θέμα. Μάλιστα, ξεκίνησα με τον κύριο Τζιμή που έβαλε το θέμα. Ο πρόεδρος ήταν έτοιμος, γνώριζε το θέμα. Αυτή τη στιγμή ορίστηκε άτομο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ και νομίζω ότι... Δεν έχει συγκροτηθεί όμως. Δεν έχει συγκροτηθεί. Συγκροτήθηκε αφού υπάρχει και απόφαση και έγραφε η απόφαση, πιστεύω είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει και αύριο, πάνω σχάρι. Αν ήμουν εγώ, θα μπορούσα να ξεκινήσω και αύριο. Θεωρείτε ως συνδικαλιστής ότι αυτή η ετικέτα περί διεφθαρμένων υπαλλήλων προσβάλλει γενικά το σώμα των εργαζομένων στο Δήμο Μυτιλήνης? Κοιτάξτε, είπαμε διότι πάνω απ' όλα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Πάντα. Είπα προηγουμένως... Με είπε και τη ΔΕΙΑ, αλλά εκεί... Ο πρόεδρος στη συνέντευξη του κ. Κουφέλα είπε γενικότερα, γιατί ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο και είπε ότι είπε στην αστυνομία, είπε γενικά. Έτσι, είπε γενικά αστυνομία και όλα αυτά. Όμως, σας είπα προηγουμένως, επιφυλάσσουμε, περιμένω να ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία και από εκεί πέρα θα είμαι σε θέση και δημόσια να απαντήσω και στο Συμβούλιο, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Βάλεση. Ναι. Σήμερα κοντά σε αυτή τη λέξη που είπα, θα προσθέσω ακόμα μια υποκρισία.
μεγάλη υποκρισία σε ό,τι αφορά ειδικά τον κύριο Τσακίρη, που πρώτη φορά θα την άκουσε, μπορεί να υπέστη και κανένα σοκ όλη μέρα στα δικαστήρια. Αυτή ήταν μια λέξη που υπόθηκε στην εκφορά του λόγου. Προφανώς, αν τρέξουμε στο λεξικό, θα δούμε ποια είναι η εννοιολογική της. Από εκεί και μετά, λυπάμαι πραγματικά, γιατί αντί να εστιάζουμε σε ένα περιστατικό, εστιάζουμε στο γιατί είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ διεφθαρμένη, χαμηλής ηθικής υποστάθμης, δηλαδή κάποιοι που δεν έκαναν πιθανόν σωστά τη δουλειά τους. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Η λέξη που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος, αλλά όχι αυτό το καθαυτό το γεγονός που έπρεπε να στυλιτεύεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά. Κύριε Αυγουστίδη, ερώτηση. Ναι. Ερώτηση. Μόνο ερώτηση. Στις 2 του μήνα, στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε ψηφίσει ομόφωνα ένα κοινό ψήφισμα της μίζωνος αντιπολίτευσης και της λαϊκής εισπύρωσης για το θέμα των κινητοποιήσεων των γονέων και των εκπαιδευτικών σχετικά με τις συγχωνεύσεις των σχολείων. Στις 12 του μήνα είδα ένα δημοσίευμα σε ημερήσια εφημερίδα όπου εγκαλούσε το Δήμο για έλλειψη φωνής από πλευράς του Δήμου στις κινητοποιήσεις αυτές. Ανέφερε μάλιστα σε αντιδιαστολή το Δήμο Πειραιά και το Δήμαρχο κύριο Μόραλη ότι έβγαλαν ομόφωνα ψήφισμα και κάλυψαν τους αγώνες των εργαζομένων. Ήθελα να ρωτήσω αν, δεδομένου ότι εμείς στις 3 του μήνα είχε βγει ομόφωνο ψήφισμα, αν αυτό το ψήφισμα δόθηκε στη δημοσιότητα, γιατί ουσιαστικά ήταν ένα ψήφισμα στήριξης που έπρεπε να βγει προς τα έξω. Δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα και υπάρχει κριτική και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μαρκέτη. Ναι, εντάξει, αλλά φυσικά και δόθηκε στη δημοσιότητα και επειδή έχουμε και το πλεονέκτημα και ευχαριστούμε γι' αυτό τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάθονται εδώ και να παρακολουθούν τι συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από το υπάρχει πλέον και διαδικτυακά η δυνατότητα, τα ίδια τα μέσα, πριν ακόμα εμείς το ανεβάσουμε στο διάβγημα την επόμενη μέρα ο κύριος Κρυπιντήρης και το στείλουμε, τα ίδια τα τοπικά μέσα, και ευχαριστούμε γι' αυτό, είχαν προβάλει την ομόφωνη απόφαση. Μάλιστα εγώ έχω δει και βίντεο στα μέσα, και όχι σε ένα μόνο, σε περισσότερα, της δικής σας τοποθέτησης που διαβάζετε το κείμενο αφού είχατε συνεργαστεί με τον κύριο Κατσαβέλη και τον κύριο Κοτσόνη. Άρα, τώρα ποιο μέσο ήταν αυτό που είπε ότι δεν κάναμε κάτι, δεν μπορώ να, αλλά να μας το πείτε μετά. Ναι, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να κάνουμε και μια... Και εγκαλούσε μάλιστα και εσάς και το Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά και αυτό, στη μέρα του αγιασμού, εγώ προσωπικά πέρα από αυτό και στη μέρα του αγιασμού όταν ήρθαν τα μέσα να κάνουν δηλώσεις για καλή χρονιά για τους νέους μας μαθητές, τοποθετήθηκα και επί αυτού του ζητήματος. Ξανά. Τώρα εντάξει, πείτε το μέσο μετά, δεν χρειάζεται τώρα, και να κάνω μια παρέμβαση αύριο να σας εξηγήσω. Λοιπόν, προχωράμε. Να βάλουμε ένα θέμα πρωτού, πούμε στο θέμα της ΔΕΒΑΠΑΛ, ένα θέμα που είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. Είναι μια έγκριση της 51ης τροποποίησης προϋπολογισμού. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε αντίρρηση να το θέσουμε. Λοιπόν, κύριε Καρασάβα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι η 51η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλίνης. Έχει περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή. Μιλάω για τα μέλη που είναι στην Δημοτική Επιτροπή. Είναι από ποσό 224.400 ευρώ. Το οποίο αφορά διάφορους κωδικούς. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν έχετε μπροστά σας το πρακτικό, θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να πω εδώ λίγο, συγγνώμη,
Παρακαλώ. Κρίνηση, γιατί σε κάτι που έγινε λάθος και φταίω εγώ γι' αυτό. Στην Δημοτική Επιτροπή, πήγε, αν θυμάται, ο κύριος Κατσαβέλης, ο κύριος Κουνέλης, εξέφρασαν κάποιες ενστάσεις για τα χρήματα που παίρνουμε από κάποιο κωδικό και να τα βάλουμε σε κάποιον άλλο κωδικό. Ναι, εγώ έκανα λάθος, γιατί μου το είπε η γραμματέας και λέω, νομίζω ότι μόνο για το ένα έγινε η δική, όχι για το άλλο, και ζητάω συγγνώμη πάνω σε αυτό. Όντως, το δίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έγινε και για το Σκόπελο, έτσι, και για τον, και για το ΚΠΕΑ Σωμάτιο. Επειδή με ρώτησε η κοπέλα και εγώ δεν θυμόμουν για το Σκόπελο, αυτό ήθελα να διευκρινίσω, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο, τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο κύριος Καρέκος. Για το Σκόπελο νομίζω ότι σας είχα πει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί. Βαριώτε, εκεί θέλω να μιλήσω. Είπαμε, συγγνώμη και πάλι, είπαμε ότι το ότι παίρνονται κάποια χρήματα από ένα κωδικό για ένα συγκεκριμένο έργο δεν πάει να πει το απεντάσουμε ότι δεν είναι στην προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Απλώς, όταν είναι κάτι πιο όριμο, μπορούμε πολύ συχνά γίνεται αυτό, να τροποποιήσουμε, να πάρουμε τα χρήματα πρόσχερα, μετά να ξαναβάλουμε και περισσότερα αν χρειαστεί, γιατί ο κ. Κατσαβέλης ανέφερε ότι δεν θα φτάσουν ούτε αυτά. Κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν είπε Παναγιώτη. Οπότε, ναι, επειδή το συζήτησαμε και στη Δημοτική Επιτροπή, να θυμίσω μια που τον πήρα το λόγο, ότι δεν έχει να κάνει, μην αγχωνόμαστε για το ότι βγάλαμε κάποια χρήματα και δεν θα ξαναμπούν. Όταν είμαστε όριμοι, θα τα ξαναβάλουμε αυτό. Ερωτήσεις. Θα μιλήσω για τον κωδικό, έχω ζητήσει δύο φορές το λόγο. Είναι για τον κωδικό αυτόν, τον οποίο λέει ο Νίκος ότι παίρνουν το Σκόπελο 33.000 ευρώ. Το κωδικό αυτό τον εντάξαμε με 70.000 με πάρα πολύ κόπο. Και ήταν μέσα η πρώτη προτεραιότητα να σκεπαστούν και να περιφραχτούν τα μηχανήματα του Χριστού. Αν δεν είναι αυτό προτεραιότητα, Νίκο, είναι ο φωτισμός. Τα μηχανήματα είναι στον άλλο. Αντιδήμαρχε, ναι. Συμφωνείς εσύ να φύγουν τα λεφτά και να μην σκεπαστούν τα μηχανήματα? Άλλο είπα, Παράσκο, άλλο λέω. Δεν είπαμε ότι δεν είναι προτεραιότητα. Είπαμε ότι δεν είναι όριμο για να τα χρησιμοποιήσουμε. Όχι, Νίκο. Υπήρχαν 70.000 ευρώ. Φτιάξαμε τα αποδητήρια και ένα σταποτό. Παράσκο, κατάλαβε τι είπα. Δεν είπα ότι δεν είναι προτεραιότητα. Είπα ότι δεν ήταν όριμο ακόμα, οπότε δεν τα χρειαζόμασταν τώρα τα χρήματα. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε 70.000 ευρώ. Παράσκο, έχεις να σε βοηθήσω λίγο. Κάτσε να τελειώσω. Κατάλαβα. Να τελειώσω. Μα θα σου δώσω τη λύση. Επειδή με 70, για να πάρουμε αυτά τα 70.000 έδωσα μεγάλη μάχη. Γι' αυτό ενίσταμε. Λοιπόν, ξοδέψαμε τα 37. Φτιάξαμε τα αποδυτήρια και ένα σταποτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε προσκαλώ αύριο το πρωί και θα μου κάνεις τη χάρη να έρθεις να πάμε στο Χριστό. Εάν πάρεις τα λεφτά, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη και ψήφισω ναι. Ακούστε λίγο. Εάν δεις την κατάσταση που επικρατείς, Παράσκο, λίγο μην μπερδεύεις. Είναι λίγο διαδικαστικό το θέμα. Λοιπόν, και θα κάνουμε ακριβώς. Μπορεί, Αντρέα, άμα δεν μπορείς να συμπληρώσεις κι εσύ. Ήταν ένα έργο. Άκουσε με λίγο, Παράσκο, γιατί το ίδιο λέμε. Δεν παίρνουμε τα λεφτά από κάπου. Ήταν ένα έργο το οποίο δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με έναν αλφα προϋπολογισμό. Υλοποιήθηκε. Αυτό το έργο λοιπόν ως προϊόν έκπτωσης περισσέψαν κάποια χρήματα. Θα κάνουμε αυτό που λες, να σκεπάσουμε τα μηχανήματα αυτά στο φουσκωτό με ένα νέο έργο που θα το βάλουμε τώρα και που είναι πολύ πιο λίγο από 30.000 ευρώ και το οποίο δεν είναι τώρα, δεν μπορούμε να το βάλουμε σε αυτό. Δεν έχει λογική ΕΣΠΑ υπό έργο 1, υπό έργο 2. Τεχνικό είναι αυτό που λέω τώρα. Μπορεί να μπερδεύω τους υπόλοιπους, αλλά μην ανησυχείς. Δεν υπάρχει θέμα ότι παίρνουμε τα χρήματα του Σκόπελο και τα πάμε στην Αγιά Σου ή το ανάποδο. Δεν ανησυχώ, έπαιρνε ένα χωριό μου. Θα μιλήσει ο κύριος Παπαχριστοφόρο και θα απαντήσω κι εγώ. Κύριε Παπαχριστοφόρο. Ναι, και δεν ξέρω τι. Το έργο αυτό που αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου Σκοπέλου. Ναι. Βγήκε στον αέρα, υλοποιήθηκε με ποσό 70.000 περίπου και περιελάμβανε τα αποδυτήρια που ήταν σε μαύρα χάλια και το σταμποτό δάπεδο που έγινε μπροστά από το... Την περίφραξη των μηχανημάτων και από Χριστοφόρο δεν την περιελάμβανε. Η πρώτη προτεραιότητα ήταν που βάλατε. Αντιδήμαρχη δεν το... πρώην αντιδήμαρχη δεν ήταν μέσα στην εργολαβία.
και πείτε. Αυτό την περίφραξη των μηχανημάτων είπαμε θα την κάνουμε με ίδια μέσα με την αυτεπιστασία. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας χώρος 3x4. Εγώ σας πληροφορώ ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ 2 χρόνια, επειδή ήταν στην επιφάνεια αυτά. Οποιοσδήποτε μπορεί να πάει αύριο και να καταστρέψει το φουσκωτό σε 5 λεπτά. Και δίνουμε προτεραιότητα στο σταμποτό και δεν δίνουμε στην περίφραξη και στο σκέπασμα των μηχανημάτων. Είναι γεννήτρες απ' έξω. Ένα θα ρίξει κάτι μέσα, τέλειωσε. Είναι οι αρρωστοποιητές απ' έξω. Παράσου, συγγνώμη λίγο, αλλά όταν γίνανε αυτά. Συγχωρείς λίγο. Όταν γίνανε αυτά, δεν ήμασταν εμείς. Δεν το λέω για εσάς. Γι' αυτό βγάλαμε. Εγώ πιστεύω ότι 70.000 δήμαρχοι τα βγάλαμε γι' αυτό. Δεν το λέω για εσάς. Όχι, σαν δημοτική αρχή. Πάμε πάλι. Δεν έγινε τίποτα λάθος ούτε με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ήταν ένα έργο το οποίο είχε συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Το έργο του είχε συγκεκριμένες εργασίες. Θα σας αύριο το πρωί να έρθει να πάμε μαζί. Αυτό να το δούμε, αλλά θα το φτιάξουμε έτσι κι αλλιώς. Έρθω, δεν έρθω, το φτιάξουμε. Το ίδιο ισχύει. Αυτό θέλω να πω. Το οποίο έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, Δήμαρχε, με συγχωρείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει επειδή δεν ήταν μέσα στη μελέτη ή δεν έπρεπε να γίνει αυτό, δεν είναι προτεραιότητα. Εάν πάει ένα παιδί εκεί πέρα και γίνει ένα ατύχημα, προφανώς και είναι προτεραιότητα. Δεν θα κάτσουμε να λέμε τώρα δεν είναι. Μισό λεπτά, μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση. Αυτά τα μπαλόνια πότε φτιάχτηκαν? 2 χρόνια. 2 χρόνια ή και λίγο περισσότερο? 2,5. Και λίγο περισσότερο? Ναι. 3. Όχι, 5. 5. 21. 5 μου φαίνεται. Τώρα με δουλεύετε 4 χρόνια δημοτική. Δεν σας δουλεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα για κατασκευές του 2021. Δήμαρχε, μπορώ να τελειώσω, παρακαλώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ 2 χρόνια γιατί είναι ξεσκέπαστα, το είπα. Γι' αυτό θα το υλοποιήσουμε τώρα, κοιμάσαι ίσως. Πάστε να το υλοποιήσετε. Είπα, επειδή υπάρχουν τα λεφτά και δεν μπορούσα να κοιμηθώ 2 χρόνια, δεν είναι δυνατόν να τα παίρνουμε τα λεφτά, να τα κάνουμε και να αφήνουμε τα μηχανήματα. Κοιτάξτε, κύριε Μανούσο. Δεν ζήτησα ευθύνη από εσάς. Όχι, δεν είναι θέμα ευθύνης. Απλά είναι θέμα συζήτησης. Όταν φτιάχνουμε ένα τέτοιο φουσκωτό, αυτή η κατασκευή η οποία είναι ευαίσθητη. Ακούστε να δείτε, σας το ξαναείπε και ο μηχανικός. Δεν πάει να πει ότι η μελέτη περιλαμβάνει τα πάντα. Πάντα είχε τέλειες όλα τα έργα. Και τα συμπληρώνουμε μετά. Σας το είπε και ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν ακούτε. Λοιπόν, αφού υπάρχει δέσμευση, παράσχο τελείωσε τώρα. Άστο, δεν θέλει. Όχι. Θες να μιλήσεις? Ναι. Θα μιλήσει. Συγγνώμη, Σωκράτη. Συμφωνώ σε κάποια πράγματα με τον Παράσχο. Από την πρώτη μέρα που πήγαμε εκεί στο γήπεδο, είδαμε, κύριε Τσακίρη, θέλετε να τελειώσετε το μεταξύ σας? Θα σταματήσουμε τώρα, σας παρακαλώ, τι θα γίνει? Εντάξει τώρα, σας. Έλα, ηρωνία είσαι και εσύ, δεν σταματάς από την ώρα που κάθεσαι εκεί πέρα. Όλα καλά τα έχεις κανιάσει, το να μιλήσεις, σε βάζουν όλοι. Δεν σε ηρωνεύτηκε κανένας, μα δεν σε ηρωνεύτηκε κανένας, δεν σε ηρωνεύτηκε, με συγχωρείς. Από την ώρα που κάθεσαι στη Ρωσία, τώρα είσαι στα προηγούμενα συμβούλια, παντού. Τα έχεις κάνει όλα καλά, λοιπόν πάμε. Δεν εκνευρίζουμε, αλλά άσε τη συζήτηση να κυλήσει ομαλά. Εσύ την εμποδίζεις. Ναι, το ξέρω, εντάξει, ναι, έμαθες τώρα, έχεις γίνει τη δουλειά σου. Πιο πολύ από εσάς. Βέβαια, ναι. Αυτό είναι το επίπεδο που έχω εγώ το αγοραίο. Λοιπόν, Παράσχο, από την πρώτη μέρα που πήγα στο γήπεδο, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα σε αυτά τα προβλήματα είναι πράγματι η περίφραξη, πράγματι το πετρέλαιο, όπως και ο αύλιος χώρος μπροστά, όπως και τα φωτιστικά, τα παλιά που είναι κάτω, όπως και το ότι τόσο καιρό το γήπεδο ήταν ανοιχτό και μπαίναν μέσα αυτοκίνητα. Πήρα απευθείας και τον κύριο Παπαχριστοφόρου, πήρα και τον άνθρωπο που είχε να τελειώσει το έργο. Σας γύριψα τα τηλέφωνα, τον θυμάστε. Πήγαμε, διευθυντήσαμε κάποια πράγματα. Υποσχέθηκαν με την αυτεπιστασία ότι μέχρι την αρχή του χειμώνα θα είναι σκεπασμένο. Και εγώ πίσω από σας περιμένω από αυτό, πριν τις πρώτες βροχές. Και αυτή τη στιγμή κάναμε μία, να το πω με τον τοπογράφο, το σημείο μπροστά, πώς μπορούμε με μια νέα μελέτη να φτιάξουμε τον μπροστά τον χώρο και να μείνει το γήπεδο κλειδωμένο και να μπαίνουν μόνο με τα πόδια, γιατί είναι πολύ ευαίσθητο. Το έχω ασχοληθεί, καταλαβαίνω τι λέτε, έχω και εγώ την ίδια αγωνία, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά που λέτε και τη διαδικασία και πρέπει να πώς να σου το πω, να εμπιστευτούμε τις υπηρεσίες. Λοιπόν, και φεύγουν τα λεφτά από το χώρο εκεί, όπως λες, και τα φώτα. Δεν είναι μέσα σε ένα κουτί, Παράσχο, τα λεφτά που δική είναι. Δεν φεύγουν, Παράσχο, δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα.
Δυναμικό είναι το ζήτημα. Αλήθεια το ζήτημα. Έτσι είναι. Αν λοιπόν, το ερωτήσεις, τοποθετήσεις, νομίζω γίναν όλα μαζί. Να ψηφίζουμε. Α, έλα, ναι, έλα, πάει. Υπάρχει και το άλλο το θέμα, έτσι. Εκτός από το γήπεδο του Σκοπέλου, υπάρχει και το ασουμάτου το ΚΠΕ. Πώς ξέρετε το ΚΠΕ, έτσι, πρέπει να βοηθηθεί. Είναι μια δομή η οποία πρέπει να βοηθηθεί. Και πιστεύω ότι γίναν κάποιες παρεμβάσεις, χρειάζεται να προχωρήσει για να υπάρχει και μια δυνατότητα να έρθει και από όλη την Ελλάδα. Γιατί τα ΚΠΕ σε άλλες περιοχές ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργούν και έχουν και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Άρα λοιπόν να βοηθάμε και να προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε, όχι να παίρνουμε τα χρήματα. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Να ξεκινήσω κατά. Άρα και υπέρ, υπέρ. Κατά πλειοψηφία, προχωράμε. Κύριε, ναι, εκτός από τον κύριο Μανούς που ψήφισε κατά, οι υπόλοιποι ψήφισανε και εγώ κατά, ναι, πρόεδρε. Εκτός που ψήφισε κατά, οι υπόλοιποι πρόεδρε, ψήφισανε και εσύ κατά. Και εσύ κατά. Κύριε Πρόεδρε, κατά είναι όλη η παράταξη Νέα Δράσης Δήμος. Τώρα ποιος ψηφίζει, εσύ για όλους. Ναι, για όλους, ναι. Επειδή... Εντάξει, λοιπόν, κατά όλη η Νέα Δράση, όλη η παράταξη του κυρίου Κουφέλου είναι κατά. Όχι, δεν κατάλαβες. Επειδή, Πανάγο, είπε ο ένας, ο δεύτερος... Λοιπόν, κύριε Κατσαβέλη, προχωράμε στα θέματα της σημερινής διαδίδαξης. Κάνατε μια ερώτημα, έτσι δεν είναι. Την προηγούμενη φορά θα το εισηγηθείτε ή πάνω σε αυτό το οποίο θέσατε θα απαντήσει ο κύριος Αλεξίου. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα παραπάνω από αυτά που καταθέσατε. Ωραία. Αν θέλετε να κάνω εισήγηση, μπορώ να κάνω εισήγηση. Λέω, αν έχετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία καταθέσατε στο προηγούμενο στο ερώτημά σας. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θα γίνει εισήγηση από τον κύριο Αλεξίου. Ενημέρωση. Και μετά προφανώς θα γίνουν οι ερωτήσεις. Και μετά θα γίνουν ερωτήσεις, θα γίνουν και τοποθετήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε. Ερωτήσεις μετά. Ναι, ωραία. Κύριε Αλεξίου. Τις τελευταίες μέρες ο τύπος εδώ της Λέσβου, κάποια δημοσιεύματα τα οποία έγινε σε σχέση με τη ΔΕΠΑΛ, μετά από το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε και έγινε μια γενικότερη ενημέρωση για τα οικονομικά της στοιχεία της ΔΕΠΑΛ, μίζουνα αντιπολίτευση και ο αρχηγός ο κ. Σκοφέλος εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία βασίστηκε πιθανότατα στα δημοσιεύματα και από εκεί και πέρα βέβαια πρόσθεσε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχω την ηθική υποχρέωση να τα απαντήσω όχι μόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά να τα ακούσουν και οι πολίτες έτσι γενικότερα της Λέσβου. Και ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Ποιος είναι ο ρόλος ΔΑΠΑΛ? Η ΔΑΠΑΛ λοιπόν είναι μια διαδημοτική επιχείρηση η οποία ξεκίνησε το 2006-2007, ήταν 13 δήμοι τότε και ο κύριος σκοπός ήταν να μεταφέρει από το ΣΜΑ τα προϊόντα των σκουπιδιών αφού γινόταν η συμπίεση. Έχουμε 5 ΣΜΑ, είναι της Μυτιλίνης για να ενημερώσω, είναι της Γέρας, είναι της Ερεσού, Πέτρας και Αντίσιας. Πέτρας. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι γίνεται συμπίεση εκεί και από εκεί πηγαίνουν και γίνεται επεξεργασία στο κύτταρο του Χιτά όπου αφού γίνει επεξεργασία γίνεται η γενομική ταφή λοιπόν των απορριμμάτων. Σήμερα η διαδημοτική επιχείρηση άλλαξε αφού έγινε σαν Δήμος Λέσβου μία, στη συνέχεια έγινε διάσπαση των Δήμων και στη συνέχεια ήταν ο Δήμος Λίμνο και ο Δήμος Αγίου Ευστρατείου. Άρα λοιπόν σήμερα η ΔΕΔΑΠΑΛ εκπροσωπεί τον νομό Λέσβου. Το προσωπικό που διαθέτει είναι όλο με συμβάσεις αναθέσεων έργων.
Σήμερα διαθέτει 72 άτομα, οι οποίοι εργάζονται στην κεντρική ΔΕΔΑΠΑΛ, δηλαδή στη ΔΕΔΑΠΑΛ, τόσο στα κοιτά όσο στα γραφεία, και στη συνέχεια υπάρχουν πραγματικές συμβάσεις που υποβοηθά γενικότερα, όπως πάντα συνήθιζε να το κάνει αυτό από το 2015-16 λόγω της μεταναστευτικής ροής. Η ΔΕΔΑΠΑΛ τότε σαν επιχείρηση ΑΕ έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο ώστε να μπορεί να γίνει πρόσληψη προσωπικού και ειδικά εργατών για να μπορεί έτσι να αντιμετωπιστεί η καθαριότητα του νησιού της Λέσβου και ειδικότερα να μην δημιουργηθούν θέματα υγείας που θα είχε πρόβλημα τόσο στους μετανάστες αλλά όσο και στον λεσβιακό λαό. Από εκεί και πέρα βέβαια έπαιξε ένα διαφορετικό ρόλο να γίνονται πραγματικές συμβάσεις και με τους δύο δήμους για λόγω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έλλειψης προσωπικού γενικότερα στους δήμους, αυτό το ξέρετε γενικά είναι παραλλαγικό, και με τον τρόπο αυτό γίνονται πραγματικές συμβάσεις για να βοηθηθούν οι δήμοι και από εκεί και πέρα έτσι να μπορούν να λειτουργήσουν. Σήμερα οι οφειλές προς ΕΔΑΠΑΛ δεν είναι από τους δήμους, δεν είναι μεγάλες. Γίνεται παρακράτηση μέσω της ΔΕΗ και οι δήμοι πραγματικά και οι τέσσερις με μεγάλο ποσοστό υποβάλλουν τα χρήματα που οφείλουν στη ΔΕΔΑΠΑΛ και νομίζω ότι δεν θέλουν να τα πω αυτά δημόσια, διότι τα ποσά και τα λοιπά, διότι θεωρώ ότι όποιος θέλει μπορεί με αίτησή του να έρθει στα γραφεία της ΔΕΔΑΠΑΛ, όπως έκανε και ο κύριος Κατσαβέλης, πήρε τα στοιχεία αυτά και από εκεί και πέρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ΔΕΔΑΠΑΛ είναι μια ΑΕ εταιρεία και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και τα προσωπικά θέματα, δεδομένα τα οποία δεν πρέπει να λέγονται και έξω. Τώρα, πρέπει να ρωτήσουμε, να απαντήσουμε έτσι σε γενικότερα ερωτήματα. Γενικά, λοιπόν, είπαμε ότι η ΔΕΔΑΠΑΛ, σαν διοικητικό προσωπικό που ασχολείται με συμβάσεις αλλά και με ταχυτά, διαθέτει 9 άτομα και 2 άτομα, οι οποίοι είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος. Όταν αναλάβαμε εμείς τη ΔΕΔΑΠΑΛ, η ΔΕΔΑΠΑΛ βρισκόταν Ελευθερίου Βενιζέλου, 13-17, και αποτελόταν από ένα δώμα, θα πει κανείς, 27 τετραγωνικών, το οποίο δεν είχε όχι μόνο πλήστη, δεν είχε ούτε τουαλέτα. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να ανεβαίνουν πάνω στα γραφεία του Δήμου για τις ανάγκες τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα, τεράστιο, ώστε ένας εργαζόμενος να έχει τέτοιο πρόβλημα σε αυτή την εποχή που ζούμε. Δηλαδή μιλάμε για το 2024. Πράγματι, οι επαφές που κάναμε τότε πρωτόν αναλάβουμε και μιλήσαμε και με τον Πρόεδρο αλλά και με τον Αντιπρόεδρο κύριο Αποστόλου, που είναι εδώ και θα κάνει μια τοποθέτηση, ότι πράγματι ότι έψαχνε να βρει από τότε γραφεία για να μπορέσει να μετατεθεί το προσωπικό και η επιχείρηση, γιατί εκτός από το προσωπικό ξέρετε ότι έπρεπε να γίνουν και συμβούλια. Τα συμβούλια όταν έλαβα εγώ γινότανε στο παλιό Δημαρχείο, μπαίνοντας δεξιά. Προηγούμενα γινότανε ή στο Δήμο πάνω Πηγαλινού, γινότανε πάνω στην αίθουσα του παλιού Δημάρχου, οπότε γιατί χρησιμοποιούσε και το άλλο Δημαρχείο, ή σε άλλα σημεία. Υπήρχε ένα πατάρι σιδερένιο, το οποίο πιθανώς και από θέματα ασφαλείας δεν μπορούσε να γίνει συνεδριάσεις ούτε τηλεδιάσκεψη, που μετά τη συνένωση που έγινε με το Δήμο Λίμνο και με τον Άγιο Στράτιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι τεράστιο πρόβλημα υπήρχε με το χώρο. Μάλιστα, για πληροφορίες, αυτός ο χώρος πιθανώς ήταν σε καλή θέση και τα λοιπά, δεν λέω, για να μην κάνουμε και δυσφήμιση στο μαγαζί άλλωστε. Το γραφείο δίνανε 400 ευρώ, 380 με τα χαρτώσιμα 390. Όταν λοιπόν πήγα και είδα ένα κτίριο με το οποίο υποδείχθηκε, με είπαν εκεί στην Βενιζέλο, οι δύο γραφεία, τα οποία το ένα ήταν 60-70 τετραγωνικά, σας πληροφορώ ότι τα ενίκια για 140 τετραγωνικά, δύο μαζί, ήταν τεράστια διαφορά. Πάνω έφτανε τα 1.800-1.900 ευρώ η πρώτη τιμή. Στη συνέχεια, να σας πω εγώ όταν ανέλαβα πρόεδρος, 22 Μαρτίου του 2024, καθόμουν στο γραφείο που ήμουν στην πολιτική προστασία που ζήτησε από τον Δήμαρχο και τον κύριο Καρασάβα να με αφήσουν εκεί για να μπορώ να συναντιέμαι, να βάζω υπογραφές και να μπορώ έτσι να δουλεύω για την επιχείρηση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι τεράστιο πρόβλημα υπήρχε. Ένας πρόεδρος και ένας διευθύνων σύμβουλος να μην έχει θέση να καθίσει.
Στη συνέχεια βρήκαμε ένα κτίριο, αφού έγινε η έρευνα, το οποίο ήταν 1.300 τετραγωνικά, 300 τετραγωνικά, με συγχωρείτε, και το ενίκιο είναι 1.300 ευρώ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι 400 με το 1.300 είναι περίπου επί 3, ενώ τετραγωνικά είναι επί 11 φορές μεγαλύτερα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα γραφεία αυτά που πήραμε είναι αυτό το βασίλειο που λέει ο κ. Σκουφέλος, για να το δούμε. Έχω και φωτογραφίες για όποιο σύμβουλο θέλει να σας παρουσιάσω τα παλιά γραφεία, πώς λειτουργούσαν και πώς ήταν τα γραφεία το ένα κολλημένα με το άλλο, και να σας παρουσιάσω πιθανώς το βασίλειο που είδε ο κ. Κατσαβέλης, ο οποίος το επισκέφτηκε, ήταν ο μοναδικός που το επισκέφτηκε, και μετά πολύ σύντομα βγήκε και ανακοίνωσε. Άρα λοιπόν υπάρχει αίθουσα συσκέψεων που είναι απαραίτητη πλέον. Διότι πρέπει να συνδυάζει το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 11 άτομα, τα δύο μπορεί να είναι Γύμνο και Άγιος Στράτιος, αλλά πολλές φορές θα έρχονται εδώ, και ή με την διάσκεψη που πρέπει να μπορούμε να μαζευόμαστε συν ο γραμματέας, συν κάποια στελέχη των εργαζομένων εκεί, για να μπορεί έτσι να γίνεται συνεδρίαση. Και μάλιστα μπορούμε να δούμε κάτι που θα πω παρακάτω, ότι με τον νόμο 4555 το 2018, η τροποποίηση που έγινε με το 266 της παραγράφου Β, υπάρχει και η συγχώνευση, όπου η Διανόχ της Χίου, όπου περιλαμβάνει τη Σάμο, η Καρία, η Νούση, ξέρω, θα εισχωρήσει στη ΔΑΠΑΛ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα πάρει διαφορετική μορφή, αν γίνει έδρα εδώ. Αυτό είναι κάποιο άλλο θέμα που θα το δούμε στη συνέχεια και με την ειδική νομοθεσία που θα υπάρξει. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να λειτουργούμε πραγματικά σαν μια επιχείρηση ΑΕ. Ας πάμε λοιπόν τα έπιπλα, αυτά τα απαραίτητα έπιπλα. Λοιπόν κύριε Σύμβουλε, αυτά λοιπόν τα έπιπλα για 11 με 12 άτομα, έτσι, και το γραφείο συσκέψεων κοστίζουν 5.800 ΦΠΑ. Όπως ξέρετε, το ΦΠΑ το εισπράττουμε πίσω σαν ΑΕ, άρα μας κοστίσαν 5.800. Όταν το γραφείο συσκέψεων έχει 15 θέσεις, άλλες 15 καρέκλες που πήραμε στα γραφεία, άλλα 10 γραφεία που πήραμε. Αυτά είναι τα πολυτελή γραφεία, κύριε Κουφέλο. Έχετε δει γραφεία πολυτελή με 5.800, να ξέρω και εγώ, γιατί όταν παίρνουμε στο σπίτι τα λοιπά, επειδή γνωρίζουμε και την καθημερινότητα, έτσι, καταλαβαίνετε, τα έπιπλα είναι πανάκριβα. Και μάλιστα και οι υπάλληλοι μπορούν να εργαστούν πλέον σαν άνθρωποι. Γιατί ανά δύο άτομα ή τρία, μάλλον ανά δύο, μπορούν μέσα να δουλέψουν, μπορούν μέσα να συζητήσουν, να λύσουν πρόβλημα. Και όχι ένα σειρά να κάτω από τον άλλο, λες και είμαστε στο στρατό. Κάπως έτσι το είδαμε το θέμα. Νομίζω ότι δεν υφίσταται το θέμα. Τώρα ένα μεγάλο θέμα λοιπόν, το οποίο υφίσταται και ότι υπήρχε το έλλειμμα. Πράγματι, να πούμε, μετά το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε, είπαμε, ήταν λογιστής, ο οποίος λογιστής είναι εδώ και θα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το εντόπισα εγώ το πρόβλημα, κάλεσα Δέλτα Σίγμα και ήρθε ο λογιστής και ενημέρωσε. Και ρωτάω εγώ τώρα τον κύριο Κατσαβέλη, τον πρόεδρο. Όταν αναλάβαμε, κύριε Κατσαβέλη, το πρώτο τρίμηνο ήσασταν εσείς. Ήσασταν Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 22 Μαρτίου αναλάβαμε εμείς. Εγώ, όταν ανέλαβα, το πρώτο τρίμηνο βρήκα σκουπίδια, θα το πω απορρίμματα για να καταλαβαίνω, 854 το σύνολο από 1 πρώτο 24 έως 31 τρίτο 24, όταν το 23, έτσι, ήταν 12.704. Είχαμε τις 7.500 λιγότερα και σε ποσόν γύρω στις 200.000. Άρα έλλειμμα το 200.000. Άρα με παραδώσετε με έλλειμμα εσείς. Θέλω να μου απαντήσετε. Συγγνώμη λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Θα ρωτάει ο κύριος Αλεξίου για να απαντήσω εγώ. Βεβαίως θα μου απαντήσετε, διουκούσατε κύριε Κατσαβέλη. Εγώ θα απολογηθώ στις 5 μήνες. Εγώ διουκούσα 5 μήνες. Η διαδικασία. Κύριε Κατσαβέλη, μετά πέστε ό,τι θέλετε. Και εκθέτει το ερώτημα, πάρετε το ρητορικό, πάρετε το όπως θέλετε. Έτσι. Να τελειώσει. Να το αφήσουμε να τελειώσει. Άρα λοιπόν, αφού συμφωνήσατε με το δημοσίευμα, πιθανώς ο δημοσιογράφος αντί να γράψει έλλειψη. Γιατί μειώθηκε το προϊόν, όταν εσύ στο πρώτο τρίμηνο με παραδίδεις με 4.500 λιγότερα απορρίμματα, τόνους, και σε ποσό περίπου 200.000 ευρώ, έτσι, σε μικρότερη, όχι έλλειμμα, δεν λέω έλλειμμα, μιλάω μείωση προϊόντος. Και έρχεστε και με λέτε τώρα, εσείς συμφωνείτε με το δημοσίευμα και λέτε ότι έχουμε στους 8 μήνες 350.000. Άρα κάτι συμβαίνει. Και ένα θέμα. Κύριε Αλεξίου, μάλλον τα έχετε λίγο χαμένα. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ούτε έκανε καμιά τέτοια δήλωση. Η ανακοίνωση δεν είναι εγγραφή αυτό το πράγμα. Άφησε. Κάνω λάθος. Σε παρακαλώ, κύριε Κατσαβέλη, άφησε τον. Αν κάνω. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Κατσαβέλη, πήρατε ανακοίνωση. Την ανακοίνωση πιθανώς την συνυπογράφετε κι εσείς. Λοιπόν, συνυπογράφετε.
Κέρα δεξιό. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι εμείς προσπαθούμε, όταν αναλάβαμε εμείς, αλλάξαμε σελίδα, κύριε Σύμβουλη. Δεν γυρίσαμε πίσω να κοιτάξουμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν έγινε κάποια σπατάλη, αν τίποτα. Κοιτάξαμε, αλλάξαμε σελίδα προς τα μπρος, είπαμε ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να λύσουμε προβλήματα που αφορούν την επιχείρηση, ενώ τη ΔΕΔΑΠΑΛ, και να πάμε έτσι μπροστά. Είναι γνωστό ότι, και θα πω στο δεύτερο μέρος της ομιλίας μου, ότι η ΔΕΔΑΠΑΛ σήμερα, με την τροποποίηση που είπα τους, θα αλλάξει καθεστώς. Και να σας πω και κάτι, ότι σήμερα, θα τα πω στη δεύτερη ομιλία μου, το κύριο μέλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή ούτε την παράθεση του Δημοτικού Συμβούλου, να σας πω, ούτε είναι ότι θέλω να πω ότι ο σκοπός μας είναι να εντάξουμε τη μονάδα ΤΜΑ, ανάκτησης ανακύκλωσης, οποία η προηγούμενη διοίκηση υπήρξε μια μελέτη, και το αναγνωρίζω, με μελέτη και τα λοιπά, 38.000 εκατομμύρια. Σήμερα χρειάζεται μια μικρή επικαιροποίηση. Θα πω και τι ενέργειες έχουμε κάνει. Και αυτά τα ερωτήματα, Παναγιώτη Μοϊσβάη, θα τα απαντήσω στο δεύτερο σκέλος. Και μέλημά μας λοιπόν είναι να αξιοποιήσουμε τη μονάδα αυτή, όπου η μονάδα αυτή θα πω αναλυτικά, υπάρχει κομποστοποίηση, υπάρχει το ΚΔΑΕ που θα κατεργάζεται την ανακύκλωση, και εκεί πιστεύω ότι θα μπορέσουμε σε συνεργασία με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους συμβούλους να παραχθεί έργο, και όταν λέω έργο, θα παραχθεί και λιπάσματα όπως γίνεται σήμερα, έτσι μέσω κομποστοποίησης και ανακυκλώσιμα, και θα μπορεί ο Δήμος να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα όπως γίνεται σήμερα στα Χανιά, στην αντίστοιχο Φόσδα στα Χανιά. Και μέλημά μας λοιπόν είναι άμεσα, που θα σας αναλύσω τι έχουμε κάνει γι' αυτό στο δεύτερο μέρος, τι έχουμε και τι ενέργειες έχουμε κάνει, για να μπορούμε να εντάξουμε το έργο και να υπάρξει έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα απαντήσω μετά και από το δύσκολο γίνεται. Κύριε Αλεξίου, τέλειωσε στην πρώτη τοποθέτηση. Ωραία. Να καλέσω τον κύριο που είναι ο κύριος Αποστόλου, ο αντιπρόεδρος. Κύριε Αποστόλου, θέλετε να έρθετε λιγάκι. Πρόεδρε, μετά τον αφήνω να μιλήσω ο λογιστής. Μετά. Όλα στην επιφάνεια, όλα στην αυγό. Μικρό. Ανάμεσα, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Επιτρέπετε λίγο. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και ως Δήμαρχος, σας καλωσορίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που, παρόλο που κι εσείς έχετε αυτή τη στιγμή Δημοτικό Συμβούλιο, δεχτήκατε να μας κάνετε τη σύντομη ενημέρωση ή παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο, μια και έτυχε να είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της ΔΕΔΑΠΑΛ, σαν Δήμαρχος Ματαμάδου, με τον αείμνηστο κύριο Ζαμτράκη που ήταν πρόεδρος τότε, και τότε που η ΔΕΔΑΠΑΛ ήταν 13 Δήμοι της Λέσβου. Πρώτο προσωπικό προσελήφθη στη ΔΕΔΑΠΑΛ ήταν κανονική πρόσληψη γύρω στο 8-9, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, με εγκρίσεις από το Υπουργείο, και ήταν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Ήταν λίγο, γιατί δημιουργείται σιγά σιγά. Είχε γίνει οχητά, ένα-ένα γινόταν τα σμάτια, σιγά σιγά ας πούμε μεγάλωνε και έφτιαχνε η ΔΕΔΑΠΑΛ. Όταν έληξε ο χρόνος των συμβάσεων που είχαν γίνει με τα άτομα αυτά, το Υπουργείο και εν συνεχεία η περιφέρεια στην οποία απευθυνθήκαμε δεν μας ενέκρινε. Είχε προέλθει, είχε επέλθει τότε η
η κρίση είχαν απαγορευτεί οι προσλήψεις, δεν επέτρεπε την πρόσληψη προσωπικού, παρόλες τις ενοχλήσεις που κάναμε. Και τότε αναγκαστήκαμε, είχαμε δύο λύσεις. Έπρεπε να σταματάμε να δουλεύουμε για να κουβαλάμε τα σκουπίδια ή έπρεπε να κάνουμε του κεφαλιού μας. Και έτσι πήραμε μια απόφαση, τότε σαν Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΑΠΑΛ με τους 13 Δήμους της Λέσβου, και πήραμε προσωπικό με σύμβαση έργου με μπλοκάκια. Αυτή η κατάσταση άρχισε τότε, συνεχίζεται μέχρι σήμερα, και παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε να πάρει προσωπικό είναι να πάρω κανονικό, να πάρουμε έγκριση, δεν το κατορθώσαμε. Είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο της Λέσβου, είναι πρόβλημα όλης της Ελλάδας. Το αντιμετωπίζουν όλοι οι φόσδα της Ελλάδας. Ακολούθησε ο Καλλικράτης. Οι 13 Δήμοι έγιναν ένας. Και εν συνεχεία ήρθε το προσφυγικό. Τα μπλοκάκια και οι εργολάβοι, εμπροκειμένου, δεν έχουμε, με τα μπλοκάκια δεν είχαμε πια υπαλλήλους και είχαμε εργολάβους. Συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν. Τονίζω ότι δεν θα πάρουν κατά τη διάρκεια του προσφυγικού αποτέλεσε τον κύριο βραχίωνα του Δήμου Λέσβου για να την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη Μυτιλίνη και σε όλο το νησί λόγω των προσφυγικών ροών. Εγώ ανέλαβα πρόεδρο στη ΔΕΔΑΠΑΛ στο μισό να κάνω μια συμπλήρωση από αφότου ιδρύθηκε η ΔΕΔΑΠΑΛ μέχρι σήμερα. Με συνέχεια στη ΔΕΔΑΠΑΛ πλην της περίοδου που ήταν δήμαρχος ο κ. Βουνάτσος, οπότε δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος και δεν ήμουν. Δεν είχα. Ανέλαβα πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ κατά το 1/2 της θητείας, μετά το μισό της θητείας του κ. Γαλινού, συγχωρεμένου. Και παρέμεινα πρόεδρος μέχρι και το πρώτο χρόνο δημαρχίας του κ. Κίτη. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής, η ΔΕΔΑΠΑΛ ξεκίνησε την σύνταξη μελετών για τα πράσινα σημεία και για την ΜΕΑΤ Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων. Ξεκίνησε επίσης η προσπάθεια για την επίλυση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων, γιατί ο ΧΙΤΑ και τα διάφορα ΣΜΑ δεν ήταν καταχωρημένα στο υποθηκοφυλάκιο και στο κτηματολόγιο που είχε αρχίσει να γίνεται. Στη συνέχεια, επίσης, νομίζω... Συγγνώμη. Να σεβαστούμε τον ομιλητή, θα σας παρακαλέσω πολύ. Εγώ νομίζω. Τον καλέσαμε, ας κάνει και αυτά. Τα πει και από τη δικιά του πλευρά. Κύριε Πρόεδρε, να σεβαστεί και ο ομιλητής εμάς. Εδώ πέρα μας καίει κάτι, όχι η ιστορία της ΔΕΔΑΠΑΛ. Εμάς μας καίει αυτή τη στιγμή ότι έχει γίνει ο κακός χαμός όλο το Βόρειο Αιγαίο. Τώρα το τι έκανε ο κύριος Βουνάτσος, το πότε ήταν ιδρυτικό μέλος, που παρέλαβε ο κακοκράτης και τα σχετικά. Περιόρισε το. Περιόρισε το. Στη ζωή. Προχώρα στο τώρα, στο σήμερα. Στο σήμερα να τελειώσουμε. Εγώ θέλω για το, στο προκείμενο, αν μπορείτε να τοποθετηθείτε. Είστε εκ των εμπειρών που βρίσκονται εδώ μέσα. Ωραία. Λοιπόν, τότε να τα κλείσω όλα αυτά τα ιστορικά, αλλά πρέπει να τονίσω ότι από τότε που σας είπα με τα μπλοκάκια και μέχρι σήμερα η ΔΕΔΑΠΑΛ με τους εργολάβους έγινε ένα διαδημοτικό όργανο στην αρχή με τους δύο Δήμους, το οποίο χρησιμοποιείται από τους δύο Δήμους για να επιλύει πάσης φύσεως προβλήματα που είχε αδυνατούσαν οι Δήμοι να εξυπηρετήσουν,
λόγω γραφειοκρατίας και άλλων κολλημάτων. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι και συνεχίζεται και σήμερα. Εγώ πρέπει να σας πω για τις μελέτες, δεν γίνεται. Πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Είστε, πρέπει να αποφασίσετε για το μέλλον. Προχώρησε κύριε Αποστόλου. Αφήνω τα βαρδιά και λέω. Προχώρησε κύριε Αποστόλου. Προχώρησε, λέω να πείτε, λέω να μην τα μιλήσετε. Αυτό σας είπα. Δεν είπα να σταματήσετε, να τα πείτε, λέω. Προχωρήστε. Δεν προχωρήστε. Μετά τον πρώτο χρόνο εκλογής του κυρίου Κίτανη, ορίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο ο πρόεδρος ήταν ο κύριος Κατσαβέλης, αντιπρόεδρος εγώ και ο κύριος Κουνέλης. Συνεχίσαμε τις προσπάθειες αυτές και θεωρούμε ότι από τότε μέχρι τα σπουδαιότερα έργα που κατάφερε να κάνουμε ήταν πρώτον το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού της περιουσίας της ΔΑΠΑΝ. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μπορούσε να γίνουν έργα αν δεν ήταν ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό. Η χιτά και τα διάφορα ζώα όλα μέσα στο κτηματολόγιο ήταν αναφερόταν άγνωστος ιδιοκτήτης. Επίσης, οι μελέτες των πράσινων σημείων τέλειωσαν και ήδη δημοπρατούνται και αρχίσαν να γίνονται τα έργα τα πράσινα σημεία. Έχουν δημοπρατηθεί πράσινα σημεία. Η μελέτη της ΣΜΕΑ έγινε από μας με τη συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που συνέβαλε καθοριστικά καθώς και με την υπηρεσία της κυρίας Μπλέτσα. Τη στείλαμε στο Υπουργείο και το πρόβλημα ήταν, το πρόγραμμα μάλλον ήταν, ότι μέχρι το 2023 η μελέτη της ΣΜΕΑ έπρεπε να είχε ενταχθεί και να είχε προχωρήσει για να γίνει ένα δημόσιο έργο, το οποίο στην αρχή όταν θα τέλειωνε θα το αναλάμβανε για ένα-δύο χρόνια ο εργολάβος και συνέχεια το έπαιρνε δεν θα πάρει. Αυτό δεν έγινε κατόπιν. Ήρθε το 23, μπήκαμε στο 24, οι μελέτες είναι κάτω στο Υπουργείο και ακόμα δεν έχουν ενταχθεί τα έργα. Πρέπει να ξέρετε ότι παράλληλα επίσης, ένα άλλο έργο το οποίο προχωρήσαμε ήταν η σύνταξη των ΠΕΣΔΑ. ΠΕΣΔΑ είναι τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Για το Βόρειο Αιγαίο, ύστερα από σύσκεψη με τους Δήμους του Βορείου Αιγαίου, τηλεδιάσκεψη, αναθέσαμε στην Διανόγ να φτιάξει το ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου. Εμείς, σαν ΔΕΔΑΠΑΛ Λέσβου, αναλάβαμε να φτιάξουμε την περιβαντολογική του ΠΕΣΔΑ. Ο ΠΕΣΔΑ, ύστερα από πολλές περιπέτειες, ηχείο δεν συνεργάστηκε. Η συμφωνία ήταν να έχουμε συνεργασία και να μας τέτοιο. Τέλος πάντων, ύστερα από πολλά προβλήματα, το ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου το έδωσαν και το συνέταξε ο ΦΟΣΔΑ στην Κοζάνη. Τελικά, το ΠΕΣΔΑ που φτιάχτηκε δεν εγκρίθηκε. Είχε αντιρρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα το θέμα εκκρεμεί. Ανέλαβε το Υπουργείο να διορθώσει τα ΠΕΣΔΑ και ακόμα σήμερα δεν έχουν επιληθεί, δεν έχει επιληθεί το θέμα. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν χρηματοδοτείται έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρχει το ΠΕΣΔΑ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της περίοδου προμηθευτήκαμε αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανήματα και έτσι σήμερα μπορεί να συνεχίσει και μπορεί και να ανταποκρίνεται η ΔΕΔΑΠΑΛ στις υποχρεώσεις τους. Καθόλου αυτό το διάστημα σας είπα ότι η ΔΕΔΑΠΑΛ
βοηθούσε. Αυτά ήταν που είπαν, ήταν τα κύρια καθήκοντα της ΔΕΔΑΠΑΛ. Παράλληλα όμως δεν πάψαμε να βοηθάμε τους Δήμους γι' αυτό που σας είπα πιο μπροστά. Όπου είχαν δίνει μαγώναν εκεί, όπως τέτοιο απευθυνόταν στη ΔΕΔΑΠΑΛ και με τη συνεργασία γίνανε. Είχαμε τακτικέ συνεργασία τόσο σαν διοικητικό συμβούλιο, αλλά και επισκέψεις στους δημάρχους, στους γραμματείς των Δήμων και με αυτόν τον τρόπο λύναμε τα διάφορα προβλήματα. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, έχω εδώ ένα, έτσι, κρατούσαμε ένα φωτογραφίες για να φτιάχναμε ένα περιοδικό, ένα φυλάδο, ας πούμε, τι έργα έκανε η ΔΕΔΑΠΑΛ για να βοηθήσει και τους δύο Δήμους. Είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε, σου δώσω. Επίσης, σε διάρκεια αυτή, αποκαταστήσαμε το αποθεματικό της εταιρείας. Η εταιρεία βάσει του νόμου έπρεπε να έχει ένα ποσό αποθεματικό. Δεν υπήρχε τίποτα. Σήμερα υπάρχει. Μπορεί να έχει κάποιο, δεν να μην είναι ακριβώς τα όρια που πρέπει να είναι, το ξερολογιστής αυτό, αλλά είναι σε μεγάλο ποσοστό υπάρχει. Αυτά γινόταν μέχρι σήμερα. Κάθε χρόνο γινόταν έλεγχος από τους εργοτούς λογιστές και υποβάλλονται τα ταξιέδη λογιστής στις φορές να μπει καλύτερα. Εγώ θέλω να σας επιστήσω και να σας ενημερώσω για το μέλλον. Ξεκίνησε η ΜΕΑ να γίνει σαν μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων δημόσιο έργο. Και έπρεπε μέχρι το 23 να προχωρήσει, να ενταχθεί, δεν έγινε τίποτα σε αυτό και αφού ακόμα δεν έχουν γίνει τα πέζα που σας είπα, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Οπότε από το 23 άργησε να ψιθυρίζεται το ΣΔΙΤ. Δηλαδή ότι η μονάδα εδώ θα την κάνουν ιδιώτες. Και λέγεται στα Υπουργεία που πηγαίνανε ότι το ΣΔΙΤ θα αφορά όλο το Βόρειο Αιγαίο και όχι μόνο το Βόρειο Αιγαίο αλλά και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα πάει σε ένα άλλο. Επίσης η μελέτη που ήταν πρέπει να σας πω και ένα ότι στο τέλος πήραμε και τη Λίμνο μαζί, βάσει με το νόμο που έγινε, συγχωνεύτηκε, καταργήθηκε η ΔΕΔΑΠΑΛ Λίμνο, έπρεπε να την πάρουμε εμείς. Η Λίμνο, ο Χιτά ήταν ένας κανονικός σκουπιδότοπος, όπως ήταν εδώ στη ΔΕΗ. Και επήκε το έλεγχος από την επιθεώρηση περιβάλλοντος και μας ειδοποίησε αν θα έχουμε πρόστιμα αν δεν τα τακτοποιήσουμε. Αναλάβαμε λοιπόν και εκεί να φτιάξουμε το Χιτά της Λίμνου, πήραμε, αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια μεγάλη τσάπα γιατί δεν ήταν χαλασμένα όλα και όλα τα μηχανήματα, σχεδόν ένα μόνο ήταν πάνω στο Χιτά, τα όλα ήταν σκορπισμένα στο νησί, κινητοποιημένα τα περισσότερα. Η μελέτη της Λίμνου προβλέπει ένα κδάι στη Λίμνο, πήγαμε και είδαμε το χώρο, κδάι είναι που θα ανακυκλώσουμε να ξεχωρίζει και προβλέπει ο πράσινος κάδος να έρχεται εδώ. Ένας μάστη μύρινα που θα μας παίρνει το πράσινο του κάδου εδώ. Ο Άγιος Στράτης έχει λίγα σκουπίδια, θα τα πηγαίνει στη Λίμνο. Λοιπόν, η δικιά μας η μελέτη προβλέπει για τη Λέσβο, τη ΜΕΑ. Προβλέπει την κατασκευή νέου κυττάρου, γιατί το κύτταρο είναι ήδη κορεσμένο. Προβλέπει και την αναβάθμιση του βιολογικού με την κατασκευή, πώς λέγεται αυτό, αντίστροφη όσμωση. Αυτά ήταν συμφωνημένα να προχωρήσουν μαζί με τη μελέτη και είναι μέσα αυτά τα 35-37 εκατομμύρια.
παρά τις αντιδράσεις μας ότι η Λίμνος πρέπει να γίνει ένας μικρός σκητάκι και να θάβονται εκεί, να συνεχίσουν εκεί, αυτό δεν έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο και λέγανε θα γίνει έτσι τους δείτε. Τώρα τελευταία είναι μια πρόσκληση από το Γραμματεία Περιβάλλοντος, τον κύριο Γραπάκου, και είχαμε μια, εγώ συμμετείχα με τηλεδιάσκεψη, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος είχαν κατέβει κάτω στα γραφεία. Εκεί λοιπόν ανακοινώθηκε ότι το έργο του ΣΔΙΤ που αφορά τη Λέσβο αφορά τα εξής, το νομό Λέσβο και το, όχι μόνο τη Λέσβο και το Βόλιο, αφορά μια μέα στη Μυτιλίνη, μια μέα στη Σάμο, αντί στη Σάμο, ναι, η μέα στη Μυτιλίνη, στη Μυτιλίνη θα έχει και χδάει, δεν προβλέπει όμως ούτε επέκταση κυττάρου, ούτε αντιστροφή όσμους. Και μια κομποστοποίηση στην Ικαρία. Αυτή η δαπάνη, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γραφάκος, είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Εκ των οποίων τα 60 θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 20 θα βάλει το ελληνικό δημόσιο και τα άλλα 20 θα βάλει το ΣΔΙ. Εγώ το λέω, εντάξει, όλα αυτά καλά, και πού θα πάμε στα σκουπίδια. Πρέπει να γίνει νέα μονάδα ή δεν γεμίσει. Τι θα γίνει με τα απόβλητα, γιατί ο βιολογικός που έχουμε, παρόλο ότι λειτουργεί μια χαρά, δεν μπορεί, είναι γνωστό αυτό, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ο γενικός μου είπε, δεν μπορώ να σου απαντήσω, θα το δω. Έμεινε εκεί. Έχετε κάτι άλλο. Πρώτη, τελειώνω, πρώτη στην επεξεργασία αυτή και στη διαχείριση των αποβλήτων είναι η Κρητική. Είναι πολύ μπροστά. Είναι επίσης η Κοζάνη. Εγώ πιστεύω ότι εμείς σαν Λέσβος πρέπει να διαχειριστούμε τα δικά μας απόβλητα. Θα πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, λέω τη γνώμη μου, και τα έχω πει και στους δημάρχους και τον Υπουργό, να συνεργαστούν οι δύο Δήμοι, να καλέσουμε, είναι σύμφωνοι άνθρωποι, να καλέσουμε την Κρήτη, από την Κρήτη είναι ο κ. Πατεράκης που είναι γνώστης και διακριτής. Να καλέσουμε από το δίκτυο χώρο το νομικό και τους άλλους εκεί που είναι 2-3 άτομα που κατέχουν πολύ καλά το θέμα για όλη την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις, να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα δικό μας. Γιατί όταν θα γίνει το ΣΔΙΚ και όπως το λένε και θα αναλάβει ένας να διαχειρίζει τα σκουπίδια, δεν ξέρω, το ίδιο έγινε στον Πελοπόννησο και πρωτού παλά καλαφνίσει, ήδη έχει τους είχα πάρει 20 εκατομμύρια πρόσθετη που δεν τα ξέρω καλά, πάντως έτσι γράφανε πέρα. Αυτό έχω προτείνω, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει μια συνεργασία με πρωτοβουλία των δημάρχων, να καλέσουμε, γιατί τώρα έχουμε πάρει και τη Λίμνο, είναι και ο Άγιος Στράτης, για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί αλλιώς θα επιβαρυνθούν πολύ τα δημοτικά τέλη. Και εγώ το είπα εκεί στον Υπουργό, λέω εδώ όπως το πάτε, εδώ σε εμάς, ιδίως στη Λίμνο, γιατί οι Λιμνοί θα πληρώνουν να έρχονται σκουπίδια εδώ, ο Κούκος θα μας στοιχίσει αηδόνι. Πρόεδρε, τελείωσε. Ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ κύριε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολό. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, της διαδικασίας, επειδή ο κύριος Αποστόλου είναι εμπειρότατος και έχει μια τεράστια γνώση του αντικειμένου, αν μπορεί και θέλει να παραμείνει κατά τη διάρκεια υποβολή των ερωτήσεων, να συγγράφει με τη γνώση του. Κύριε Αποστόλου. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Πρόεδρε, αν μας πει αν χρειαζόταν να αλλάξουμε γραφεία, αν χρειαζόταν να αλλάξουμε εταιρεία. Περίμενε. Λοιπόν, κύριε Αναγνώστο, κάτσε κύριε Αποστόλου, κάτσε, δεν σε διώχνουμε όπου θες, κάτσε, ναι. Δεν σε διώχνουμε, κάτσε εκεί πέρα, κάτσε, κάτσε, δεν σε διώχνουμε. Ελάτε από εδώ άμα θέλετε, εκεί.
εδώ, κάτω, κύριος Βάλλης, μπροστά. Όχι, θα το κάνουμε, το τελειώσουμε όλο αυτό και μετά θα τεθούν όλες οι ερωτήσεις προς όλους. Να σε καλά. Αύριο. Κύριε Αναγνώστου, είστε έτοιμος. Από εμάς ξεκίνησε, κύριε, ξέρετε πολύ καλά. Ευχαριστώ, πάμε κύριε Αναγνώστου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, είμαι ο λογιστής της εταιρείας, ο Αναγνώστου Στέλιος, για όσους δεν με ξέρουν. Κυκλήθηκα εδώ για να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Καταρχήν, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις. Γιατί οι λέξεις δημιουργούν εντυπώσεις. Άλλο το έλλειμμα, άλλο η στέρηση εισόδων και άλλο οι ζημιές που υπάρχουν σήμερα. Στο σώμα μιλάω εγώ, παιδιά. Όχι, δεν κοίταγα. Καταρχήν δεν υπήρξε κανένα έλλειμμα. Αυτό ήταν κάτι που έγραψε ο τύπος ηλεκτρονικά, έντυπα και δεν ξέρω πού το πήρε κιόλας. Κλήθηκα στο... Τώρα για να σταματήσουμε. Αφήστε τον να ενημερώσει. Να προχωρήσουμε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κάναμε μία σύγκριση της χρήσης 2023 με 2024 μέχρι τις 31 Αυγούστου που είχαμε στοιχεία. Εκεί προέκυψε μία υστέρηση εισόδων 329.000 ευρώ, η οποία από έλεγχο που κάναμε προέκυψε ότι είχαν μειωθεί οι τόνοι σκουπιδιών κατά 8.000, τα οποία ήταν τα ογκώδη υλικά. 8.000 με 40 ευρώ είναι αυτό το ποσό. Ταυτόχρονα υπήρχε μία μείωση εξόδων 98.000. Ποσοστιαία δηλαδή είχαμε μείωση εσόδων 14.000 ενώ εξόδων 3% με 14. Υπήρχε πρόβλημα. Και έπρεπε να δούμε πού οφείλεται και τι πρέπει να κάνουμε. Το πού οφείλεται το βρήκαμε. Είναι κάτι το οποίο είναι εναλλαστικό. Δεν μπορούμε δηλαδή να βρούμε έσοδα με το ζόρι. Αυτή είναι. Τώρα το ξέρει ο κύριος Παναγιώτης που το κοιτάω, γιατί έχουμε μιλήσει. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πάνε τα σκουπίδια πάνω, ζυγίζονται και αυτά είναι τα έσοδα. Τιμολογούνται. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι η τιμολόγηση που γίνεται στη Λίμνο. Δεν έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο που έχει έρθει η Λίμνος κοντά μας, δεν έχει γίνει καινούργια μελέτη τιμολόγησης. Με συνέπεια, η Λίμνος να τιμολογείται με 20 ευρώ τον τόνο, ενώ εκ πείρας λέμε ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 40. Είναι και αυτό κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Μετά από όλα αυτά και είδαμε τι έσοδα θα έχουμε τον Αύγουστο από τα απορρίμματα Ιουλίου-Αυγούστου που δεν έχουν τιμολογηθεί για τη Δυτική Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τα απορρίμματα της Λίμνου που δεν είχαν τιμολογηθεί και τρεις προγραμματικές συμβάσεις που εκτελεί η ΔΕΔΑΠΑΛ με τη Δυτική Λέσβο, το Δήμο Μυτιλίνης και τη ΔΕΙΑΛ. Είναι τρεις προγραμματικές συμβάσεις, είναι συγκεκριμένα τα άτομα τα οποία καθορίζονται από τους Δήμους και εκδίδεται τιμολόγια. Εκεί καταλήξαμε ότι εκτιμούμε, εκτιμόμενη ζημιά που θα είχε επιχείρηση 31-8 είναι 206.000 ευρώ. Και εκεί το Συμβούλιο κλήθηκε να βρούμε τρόπους πώς θα περιοριστεί, διότι τέλος του χρόνου πρέπει, αν δεν είναι κερδοφόρα κατά 105.000 που είναι το ποσό που θέλουμε για το αποθηματικό, να μην είναι τουλάχιστον ζημιογόνα. Δηλαδή να καλύψουμε τις 206.000 με περικοπές. Εκεί δεν ανανεωθήκαν 14 συμβάσεις, εκ των οποίων οι 6 ήταν από παρέτηση. Οι 6 παραιτηθήκαν. Όχι, όχι.
από τις συμβάσεις που λήξαν, που είχαν 31-8, δεν ανανεωθήκαν 14. Συζητάμε για συμβάσεις, σχετικά ΣΜΑ. Είχαμε 6 παραιτήσεις. Οπότε ουσιαστικά 8 εργολάβοι δεν ανανέωσαν τη σύμβασή τους. Αυτή είναι η διαφορά που έχουμε. Από αυτό εξοικονομούμε 75.000 ευρώ για όλο τον χρόνο μέχρι 31/12/24. Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία που υπάρχουν μέχρι 31/8 και αυτά που πρέπει να γίνουν άμεσα και είμαι υποχρεωμένος να τα πω είναι πρέπει να γίνει η καινούργια μελέτη τιμολόγησης. Η μελέτη τιμολόγησης πέρα από το πρόβλημα που δημιουργείται με τη Λίμνο δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα. Επιβαρύνει τους δήμους με ΦΠΑ. Διότι εδώ υπάρχει μια διχογνωμία ανάμεσα στο ελεκτικό συνέδριο και την ανεξάρτητη αρχή. Ενώ το ελεκτικό συνέδριο λέει καμία αποκομιδή απορριμμάτων δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ασχέτως αν έχει προγραμματική ή όχι, έρχεται η ΑΔΕ με υπογραφή του κυρίου Πιτσιλή και μας λέει επιβαρύνεται. Εμείς, επειδή υπάρχει αυτή η διχογνωμία, σαν εταιρεία είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε το ΦΠΑ, να το πάρουμε από τους Δήμους και να το αποδώσουμε στο Υπουργείο. Αν γίνει η μελέτη τιμολόγησης και υπογραφή η προγραμματική σύμβαση με τους Δήμους, εκεί πλέον δεν θα επιβάλλεται ΦΠΑ και έχει όφελος ο Δήμος. Είναι το πρόστιμο που είπε ο κύριος Αποστόλου για το χιτά της Λίμνου, τον οποίο χιτά μέχρι σήμερα δεν έχουμε. Όχι, κρέμεται. Τον οποίο χιτά δεν έχουμε παραλάβει ακόμη, με ευθύνη του Δήμου Λίμνου. Ακόμη και σήμερα, πριν μια εβδομάδα, μιλήσαμε τηλεφωνικά να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο, πάλι δεν ορίσανε. Υπάρχει πρόβλημα, γιατί παραλάβαμε ένα χιτά, ο οποίος είχε τεράστια έξοδα για να το φτιάξουμε και απ' την άλλη έχουμε τον εργολάβο που είχε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Λίμνου και απαιτεί τα λεφτά του. Είναι θέμα το οποίο το γνωρίζει το προηγούμενο Συμβούλιο και πρέπει να λυθούν. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, δεν θέλω να σας προσφέρω τον χρόνο σας. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ να σας απαντήσω. Ερωτήσεις. Μην ξεκινήσεις. Ποιος άλλος θέλει ερωτήσεις? Τον είδα. Και ο Παν. Κύριε Κουφέλο, και εσύ μου είπες. Όχι. Ποιος άλλος? Ναι, μισό λεπτό. Άλλος. Κύριε Αγουστίδη, θέλετε να έχετε ερώτηση? Ωραία. Άλλος δεν έχει. Για όλους είναι. Οι ερωτήσεις θα απευθυνθούν σε όλους, θα καταγραφούν και θα απαντήσουν μια φορά. Για όλους. Λοιπόν. Εντάξει, εσά. Έχεις ερωτήσει? Ναι. Ωραία. Κύριε Κατσαβέλη. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησε η διαδικασία με το θέμα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, ότι δεν είναι έλλειμμα, υπάρχει το δημοσίευμα 29/8, όπου αναφέρει ο Πρόεδρος της εταιρείας ότι υπάρχει τεράστια αύξηση του ελλείμματος, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της εταιρείας, διαβάζω αυτό λέξη, τι γράφουν τα δημοσίευματα, λόγω μείωσης των μεταναστευτικών ροών έχει μειωθεί σημαντικά η ποσότητα των ογκωδών αντικειμένων που οδηγούνται στο ΣΜΑ και στα χιτά. Λοιπόν. Κύριε Αλεξίου, γράφετε τις ερωτήσεις, γιατί θα απαντήσεις συνολικά, δεν θα απαντήσεις μία-μία. Όχι, θεωρώ, Πρόεδρε, ότι πρέπει να απαντηθούν μία-μία ερωτήσεις. Θα απαντηθούν μία-μία για να υπάρχει. Κύριε Κατσαβέλια, θα απαντηθούν. Όχι, θα απαντηθεί η δικιά σου, θα απαντηθεί και τα λοιπά. Θα απαντήσει και θα πάμε διαφορετικά, θα γίνει, ξέρουμε τι θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, όπως αναφέρατε λοιπόν εδώ πέρα και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία τα οποία εσείς μου δώσατε, το συνολικό ποσό των τόνων για το πρώτο εξάμηνο είναι 22.730. Το 23 και το 24 είναι 15.134. Συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους δήμους, όλοι έχουν αύξηση. Ο μόνος που έχει μείωση είναι ο Δήμος Μυτιλήνης. Αναφέρεται λοιπόν για τα ογκώδη. Δεν προέρχονται από το μεταναστευτικό και σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι πριν από 3 χρόνια ήταν σταθερές οι ποσότητες. Μπορείτε λοιπόν να μου πείτε
Πού πάνε τα ογκώδη. Τα ογκώδη αυτά τα οποία συγκεντρώνει ο Δήμος. Έτσι. Κάπου πρέπει να πάνε. Πρέπει να πάνε στο ΧΙΤΑ, πρέπει να πάνε σε κάπου αλλού. Πού πάνε αυτά τα ογκώδη. Το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με αυτά τα ογκώδη, έτσι, προφανώς, πρέπει να το γνωρίζετε κι εσείς δήμαρχοι, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ογκωδών τα οποία έχουν τοποθετηθεί στην Οντζά Λεμονού, στο σημείο όπου πρέπει να γίνει μονάδα ΜΕΒΑ, μονάδα βιοαποβλήτων, την οποία πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω, θα μας ενημερώσετε κι εσείς περισσότερο, έχουν βγει οι άδειες μικρής κλίμακας και πρέπει να δημοπρατηθεί για να ξεκινήσει. Είναι μια προϋπόθεση για να μειωθούν τα απορρίμματα. Τα απορρίμματα τα οποία επιβαρύνουν το Δήμο. Παράλληλα δε, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι περίπου αυτή η ποσότητα που λείπει, με βάση τα στοιχεία. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν και πόσοι τόνοι υπάρχουν εκεί. Επίσης, εάν υπήρξε περιστατικό με φωτιά στην αντίστοιχη περιοχή, η οποία έγινε προφανώς, και φυσικά ξέρετε ότι απαγορεύεται εκεί πέρα να γίνεται αναπόθεση. Δεν έχω ματαιρεί το σημείο. Άρα λοιπόν υπάρχει ζήτημα, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να τα δείτε, αλλά υπάρχουν τόνοι πάρα πολύ εκεί πέρα, οι οποίοι πιστεύω ότι είναι η διαφορά στο τονάζ που λέτε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε τις ερωτήσεις όλες μαζί και θα απαντηθούν όλες μαζί. Ωραία. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις, διότι υπάρχουν και δηλώσεις στο αντίστοιχο σημείο του κυρίου Γκατζανού, που λέει ότι είναι προσωρινή αναπόθεση, κλαδιά κλπ. Προφανώς δεν προέρχονται από τις μεταναστευτικές ροές, δεν υπάρχουν εκεί πέρα ούτε κλαδιά, ούτε ανακινήσεις κάνουν, ούτε τυβανουμπά, ούτε καρέκλες, ούτε τραπέζια. Έτσι, άρα λοιπόν από το ΚΙΤ και από τους μετανάστες δεν υπάρχουν ογκώδη. Τα ογκώδη είναι αυτά τα οποία συγκεντρώνονται από το Δήμο, από όλες τις περιοχές, όπως έχετε βγάλει και ανακοίνωση, η οποία λέτε ότι όταν βγάλετε μία, ό,τι βγάζετε, να πηγαίνουμε να το μαζεύουμε. Λοιπόν, το άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα με τις προγραμματικές συμβάσεις. Υπάρχει λοιπόν μία σύμβαση, όπως μας ενημερώνεται εδώ πέρα, για τη ΔΕΔΑΠΑΛ. Από ό,τι γνωρίζω, οι συμβάσεις της ΔΕΔΑΠΑΛ ξεκίνησαν από 1η-1η το 24 μέχρι 31η-3η το 24 για 86 άτομα. Όχι, γιατί δεν θα πάω, λέω. Πήγε. Σωστά. Λοιπόν, υπήρχαν 86 άτομα, τα οποία ανανεώθηκε η σύμβασή τους μετά τη λήξη για άλλους 2 μήνες και μετά υπήρχε ανανέωση για κάθε μήνα. Για την κεντρική δεν το παλαιώ, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, έχουν προσληφθεί άλλα άτομα πλην αυτών που ήταν στην προηγούμενη διαδικασία? Έχουν προσληφθεί άλλα άτομα, δηλαδή πέραν αυτών έχουν προσληφθεί, έχουν γίνει συμβάσεις με άλλα άτομα στην κεντρική ΔΕΔΑΠΑΛ? Και αν έχουν γίνει, πόσα είναι αυτά? Θέλω επίσης να ρωτήσω για την προγραμματική σύμβαση της Μυτιλίνης με τη ΔΕΔΑΠΑΛ, όπου αναφέρατε στις 9/5 ότι βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, γιατί δεν έγινε και φυσικά γιατί δεν προχώρησε η μελέτη, όπως ανέφερε και ο κύριος Αποστόλου, για το κοστολόγιο της λειτουργίας της ΔΕΔΑΠΑΛ? Γιατί όπως ξέρετε πρέπει να καθοριστεί
η αξία του τόνου με βάση τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό λοιπόν ήταν και μια προϋπόθεση για να γίνει και η άλλη προγραμματική, για να ξέρουμε τελικά πόσους τόνους έχουμε και τι λειτουργικά έξοδα, έτσι ώστε να πληρώνουμε αυτά που πρέπει. Το ζήτημα λοιπόν με τη Λίμνο, προφανώς και αυτό ήταν μέσα στη διαδικασία, γιατί η μελέτη θα καθόριζε και για τη Λίμνο το πόσο έπρεπε να είναι ο τόνος, και όχι 20 ευρώ, όταν η Λίμνος έχει 190.000 πληρώνει για τα σκουπίδια της και το κοστολόγιο της είναι το διπλάσιο ή το τριπλάσιο. Θα φτάσει, εάν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και όλα τα έργα που πρέπει να γίνουν με βάση τις υποδείξεις της υπεθεώρησης περιβάλλοντος, όπως ξέρουμε και αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν. Θα ήθελα να ρωτήσω, η βιωσιμότητα του κυττάρου, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, ανέφερε ο κύριος Αποστόλου και μας είπε ποια είναι η διαδικασία. Η διαδικασία λοιπόν, να σας πω, ότι με βάση τις εξαγγελίες του Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα θα ολοκληρωθεί το ΠΕΣΔΑ, δηλαδή το περιφερειακό σχέδιο, όπου θα ενταχθούν όλα τα περιφερειακά σχέδια στο εθνικό σχέδιο, για να μπορεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε μελέτη για έργα. Είτε λέγεται ΜΑ, είτε λέγονται ΜΕΒΕΑ, είτε λέγονται ΕΚΔΑΗ, είτε λέγονται οτιδήποτε υπάρχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όπως είπανε, και δεν το νομίζω ότι θα γίνει, αλλά λέω, ας δεχθούμε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή το 24 το Δεκέμβριο. Εάν λοιπόν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες μέσω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία το 25 θεωρητικά να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και δημοπράτηση των μονάδων. Όπως ξέρετε, υπήρχε διαβούλευση. Λοιπόν, και έχουν αναφερθεί κάποια ζητήματα. Αυτές οι μονάδες λοιπόν, εάν ξεκινήσουν, η δημοπράτησή τους θα πάρει τουλάχιστον 6-7 μήνες, θα φτάσουμε τέλος του 25. Και αν ξεκινήσουν τα έργα, θα χρειαστεί και ένα διάστημα γύρω στα 2-2,5 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μονάδες. Συμφωνείτε, κύριε Δήμαρχε? Άρα λοιπόν, θα φτάσουμε εσείως το 28-29. Εγώ λοιπόν θα ρωτήσω, το κύτταρό μας και η δυναμικότητά του, μέχρι πότε μπορεί να αντέξει όλο αυτό τον όγκο των σκουπιδιών, εφόσον δεν υπάρχει και εναλλακτική, είτε από την ανακύκλωση, είτε με τις μονάδες ΜΕΒΑ να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών και να μην θάβονται όλα αυτά τα σκουπίδια στο κύτταρο και να δημιουργείται όλη αυτή η συσσόρευση. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τη βιωσιμότητα. Και φυσικά μην ξεχνάμε και το τέλος ταφής, το οποίο είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το τέλος ταφής είναι δυσβάσταχτο. Ενδεικτικά μπορώ να σας πω ότι το 25 το τέλος ταφής θα είναι 35 ευρώ τόνος. Σημαίνει ποσά τα οποία θα φτάσουν μέχρι και 55 ευρώ το 27. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν θα έχουμε μονάδα, δεν θα έχουμε τρόπο για να διαχειριστούμε όλο αυτό τον όγκο και θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε, να καταβάλουμε τεράστια ποσά. Εγώ ενδεικτικά να σας πω, με βάση τους τόνους που έχουμε, θα φτάσει γύρω στα 2.200.000 περίπου είναι το κόστος για το 27. Αυτά είχα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, και θα... Και επειδή θέλω να είμαι λίγο τεκμηριωμένος, εντάξει, στη δευτερολογία. Ωραία, θα έχεις, θα την έχεις. Να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη της διαδικασίας λίγο. Έχει κάνει 4 ερωτήσεις. Να πω τη δική μου ερώτηση για να απαντήσει μαζί. Όλοι μπορεί να ρωτήσουν και μετά. Κύριε Κουφέλο, ξέρεις τώρα γιατί περισσότερο μπορεί ερωτήσεις να επικαλύπτει η μία την άλλη. Γι' αυτό γίνεται. Δεν γίνεται για άλλους λόγους. Κρατάς, κρατήσεις, σημειώσεις. Τώρα ο κύριος Κατσαβέλης έβαλε 4 ερωτήσεις. Γράψε 4 ερωτήσεις. Ποιες είναι οι 4 ερωτήσεις, 5 πόσες είναι. Ο κύριος Κατσαβέλης έβαλε 4 ερωτήσεις, έκανε και μία μακροσκελή και έβαλε πάρα πολλά θέματα.
που μπορεί να βοηθήσουν και εμάς. Εγώ θα παρακαλούσα να υπάρξει μια απάντηση. Λοιπόν, υπάρξει μια λόγια. Πάμε. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ για τις προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου με τη ΔΕΔΑΠΑΝ. Έχουμε τρεις προς το παρόν γίνονται. Η πρώτη έτρεξε, είναι 22 Τετάρτου μέχρι 27 Εβδόμου. Είχαμε προσλάβει 41 άτομα. 22 Πέμπτου μέχρι 22 Οκτώου, 7. 1η Έκτου μέχρι 31 Οκτώου, 27. Ήτανε όλα, δηλαδή 83 άτομα με συνολικό κόστος 367.000 για τρεις μήνες. Η δεύτερη προγραμματική που περάσαμε ήταν 1η Οκτώου μέχρι 31, 41 άτομα. Το σύνολο, το κόστος τους ήταν 121.000 και κάτι για δύο μήνες. Τώρα τρέχει καινούρια προγραμματική, η τρίτη. Θα τρέξει, νομίζω, με 73 άτομα το ποσό των 108.000 που περάσαμε την προηγούμενη φορά. Και μία καινούρια που θα κάνει ο Δήμος με τη ΔΕΙΑΛ για 10 εργαζόμενους. Και δεν θα πάρει. Ήθελα να μάθω, είναι τα ίδια άτομα που θα προσληφθούν, θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Πόσα άτομα τελικά απασχολούνται στο Δήμο και πόσα στην καθαριότητα. Με ποιο κριτήριο, τέλος πάντων, γιατί είδαμε ότι τώρα τελευταία άλλη ερώτηση έγιναν κάποια, απολύθηκαν 14 άτομα, όπως μας είπε ο λογιστής. Ορίστε. Έληξαν οι συμβάσεις τους, κάποιοι έφυγαν. Δεν έληξαν, εντάξει. Με ποιο τρόπο γίνονται όλα αυτά. Η επιλογή πώς έγινε. Τον 10, τον 12, δεν ξέρω πώς είναι. Δεν κρατάω λογαριασμό. Λοιπόν, Παγιώτη. Τελικά πόσοι δηλαδή έχουμε μέσα στο Δήμο αποκλειστικά που δουλεύουν στην καθαριότητα, πόσοι στα γραφεία, γιατί είναι λογικό να ξέρουμε πόσο... Και πάμε, κύριε Κουνιάνη. Όχι. Για δες το διπλάνο. Όχι. Πρέπει να τα δούμε αυτά σε από... Το ερώτημα θα το θέσω στον κύριο Πρόεδρο της ΔΕΔΑΠΑΛ, επαφορμής όσον είπε ο κύριος Αποστόλου. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Αποστόλου ότι είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ζήτημα της συγχώνευσης, το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το σχέδιο λοιπόν αυτό περιλάμβανε τη συγχώνευση Διανόχ με ΔΕΔΑΠΑΛ, δηλαδή την εταιρεία της ΧΙΟΥ, η οποία είχε συγχωνευτεί πέρυσι με τη ΣΑΜΟ, και τη ΔΕΔΑΠΑΛ, η οποία είχε συγχωνευτεί πέρυσι με τη Λίμνο και τον Άι Στράτη. Στις 6/9 και όσο το νομοσχέδιο ήταν σε δημόσια διαβούλευση, δηλαδή μέχρι 16/9 που ήταν, ο τύπος της ΧΙΟΥ, μάλιστα ο πολίτης της ΧΙΟΥ, η εφημερίδα, αναρτά ένα άρθρο το οποίο αφήνει υπονοούμενα και εχμές κατά της εταιρείας, της ΔΕΔΑΠΑΛ εννοώ, και βάζει επιτάπητο σε ένα νέο ζήτημα της έδρας της εταιρείας και κατά πόσο μια εταιρεία όπως η ΔΕΔΑΠΑΛ με άνοιγμα, πώς το είπατε κύριε Αναγνώστο, στέζι, ναι, λοιπόν, 300.000 μπορεί και θα αποτελεί την έδρα του Βορείου Αιγαίου, του ΦΟΔΣΑ Βορείου Αιγαίου. Την άποψη του κύριου Αποστόλου την άκουσα. Θα ήθελα να ακούσω αν η άποψη του κυρίου Αποστόλου ταυτίζεται με την άποψη του ΔΣ σχετικά με το ζήτημα και αν υπόθηκαν όλα αυτά στην ανοιχτή διαβούλευση. Και επίσης, αυτό που θέλω λίγο να σχολιάσω είναι το εξής. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που ήταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 16 Σεπτέμβρη, μέχρι σήμερα δηλαδή, μέχρι την Πέμπτη, 12, με συγχωρείτε. Δεν θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί το σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο του Δήμου Μυτιλίνης, όσο και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Λίμνου και Άγιος Στράτη. Δηλαδή, έρχεται τώρα η Διανόχ και βάζει θέμα επί της έδρας.
Αυτό θέλω λίγο να ακούσω, την άποψη, του ΔΣ και του υπόλοιπου μάλλον ΔΣ, γιατί του κ. Αποστόλη την ακούσω. Παναγιώτη, εντάξει, κύριε Κοφέλη. Πάμε, κύριε Αγουστίνη. Ναι. Ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, της ΔΕΔΑΠΑΡ. Αναφέρθηκε λίγο από τον κύριο Κατσαβέλη. Είναι οι δύο μονάδες, ψάχνοντας μέσα από τα στοιχεία τόσο των εντάξεων στο ΕΣΠΑ, έτσι όλα αυτά τα χρόνια, οι δύο μονάδες που σχεδιάζονταν ή σχεδιάζονται να γίνουν στη Λέσβο. Η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, έχουμε πει γι' αυτό, που είναι πάρα πολύ βασική και κρίσιμο σημείο για τη διαχείριση στο μέλλον των απορριμμάτων, και μια που θα την υλοποιούσε η ΔΕΔΑΠΑΛ, και μια δεύτερη, μια δημοτική μονάδα κομποστοποίησης βιοαποδομήσιμων υλικών στην Ουτσά, οι οποίες και οι δύο είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, η πρώτη για τη μελέτη και η δεύτερη με 2,5 περίπου εκατομμύρια και απόφαση ένταξης 13 Τρίτου του 20. Το αντικείμενο της δεύτερης μονάδας, και εδώ είναι ένα ζήτημα, αγαπητοί συνάδελφοι, το αντικείμενο της μονάδας της δεύτερης αποτελούσε κομμάτι του αντικειμένου της ΜΕΑ Λέσβου, δεδομένου ότι τα βιοαπόβλητα είναι ρεύμα της ΜΕΑ, έτσι δεν είναι? Είναι συστατικό στοιχείο για το σχεδιασμό, κατασκευή και τη λειτουργία της μονάδας αυτής. Άρα ποιον θα ήταν το αποτέλεσμα της υλοποίησης αυτών των δύο μονάδων, αγαπητοί συνάδελφοι? Σπατάλη πόρων στη μελέτη και στην κατασκευή και επιπλέον λειτουργικά κόστη από τη λειτουργία δύο μονάδων που η πρώτη κάνει στην ουσία τη δουλειά της δεύτερης. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση της ΔΕΔΑΠΑΛ στην υλοποίηση αυτών των δύο project. Θα προχωρήσετε στη ΜΕΑ ή λέτε ναι και στη δεύτερη μονάδα? Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ερώτημα κρίσιμο είναι, θα ήθελα την άποψή σας. Εδώ αναφέρατε και ο λογιστής και ο κύριος Αποστόλου. Από ό,τι έχω καταλάβει, μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 40 πλάς, έτσι, εκατομμυρίων. Δεν βάζω τα άλλα που είπε ο κύριος Αποστόλου για το βιολογικό καθαρισμό, για την επέκταση του κυτάρου. Δεν ξέρω αν είναι μέσα, δεν έχω καταλάβει. Είναι μέσα. Ενδεχομένως να πάμε πολύ περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε αυτό. Ποια είναι η θέση της ΔΕΔΑΠΑΛ? Σκοπεύει να το υλοποιήσει από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή οτιδήποτε άλλο, ή θα προχωρήσει μέσως ΔΙΤ? Λέτε ναι στα ΣΤΙΤ? Είναι ένα βασικό ερώτημα, κρίσιμο. Και ένα τρίτο που αφορά το μέλλον κυρίως, γιατί αυτό είναι που μας αγχώνει. Από τη στιγμή που βγήκε, που έληξε η διαβούλευση στις 12/9 για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Υπουργείο έχει βάλει και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, έτσι, να δημοσιευθούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως 31 Οκτωβρίου του 2024, βάζει τον Μάρτι, μέχρι τον Μάρτι να έχει γίνει διαδικασία, ναι, για τις συγχωνεύσεις. Με βάση αυτό και με βάση όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας και με το δεδομένο ότι στην κεντρική υπηρεσία υπηρετούν 85-13, 72, αν δεν κάνω λάθος κύριε λογιστή, 72, με μπλοκάκι, με συμβάσεις έργου, δηλαδή κάθε φορά έχουμε ανανέωση, δεν έχουμε, κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται κλπ. Μιλάμε για μια υπηρεσία συνάδελφη, για μια εταιρεία συνάδελφη, η οποία τα επόμενα χρόνια αναλαμβάνει το ΦΟΔΣΑ, να υλοποιήσει το ΦΟΔΣΑ του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή την διαχείριση των σκουπιδιών 5 μεγάλων και 5 μικρών νησιών του Αιγαίου. Πώς θα οργανώσετε τη ΔΕΔΑΠΑΛ ώστε από τεχνικής και διοικητικής πλευράς να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσκλήσεις
Με τι προσωπικό, υπάρχει επαρκές προσωπικό, υπάρχει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία, μηχανική. Εδώ βλέπουμε ότι είναι όλοι με συμβάσεις έργου. Αυτά προς το παρόν. Κύριε Βακόπουλα, θα... Ερώτηση στον κύριο Αποστόλου, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ανέφερε σε κάποια στιγμή ότι ο πράσινος κάδος της Λίμνου θα φέρνει το περιεχόμενό του στη Λέσβο. Σωστά. Αυτό είναι το σχέδιο. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί εμείς οι δύο είμαστε πολύ παλιοί στην αυτοδιοίκηση και ξέρουμε όλο το story αυτό για το πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία, άσχετα αν κάποιοι το ξεχνάνε. Λοιπόν, σηκώνει, να το πούμε λαϊκά, ο συγκεκριμένος χώρος όλη αυτή την επιβάρυνση. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, θα ήθελα την άποψή σας, γιατί τα έχετε διαχειριστεί. Να απαντήσει ο κύριος Αποστόλου, ναι, πάμε. Εγώ είπα από την αρχή, τα είπα στο Γραφάκο. Νομίζω σε κάποια συνάντηση ήταν τότε και ο Χατζηδάκης ήταν, αλλά στο Γραφάκο. Λέω αυτά που λέτε, ο Κούκος θα στοιχίσει αηδόν. Θα αναγκάσετε τους λιμνιούς, τους υπόλοιπους να φύγουν. Πρώτα-πρώτα τα σκουπίδια, βάζει το καράβι μέσα σκουπίδια. Εκτός το ότι εμείς, σαν Μυτιλινοί, γιατί να δεχτούμε εμείς ένα αυτό. Εμείς δεν το θέλαμε και επιμέναμε ότι πρέπει στις μελέτες να βάλουν κάτι, να φτιαχτεί κάτι στη Λίμνο. Αυτή, εκτός από δικιά μας μελέτη, προχωρήσαν κάναν άλλη μελέτη, δεν τα ξέρω ακριβώς, για το ΣΔΙΤ δεν θα εφαρμόσουν δικιά μας μελέτη. Γι' αυτό σας είπα ότι η μελέτη που προβλέπουν να δώσουν στο ΣΔΙΤ και μας κάναμε τη διαβούλευση, εγώ ήμουν από το κομπιούτερ. Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος ήταν κάτω. Λέει ότι θα γίνει μία ΜΕΑ στη Μυτιλίνη. ΜΑΑ την λένε τώρα. Μία στοιχή. Στη Σάμμο, στοιχείο γίνεται μία τώρα, την οποία κάνουν αυτοί από μόνοι τους, δεν είναι μέσα στους ΔΙΤ και η οποία ήδη προτού τελειώσει κάνουν νέα μελέτη, γιατί δεν είναι στα πράγματα προσαρμοσμένοι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο πράσινος ο κάδος. Δεν θα κάνουν το κδάι που προέβλεπε η μελέτη δικιά μας να γίνει στη Λίμνο. Δεν θα γίνει κδάι στη Λίμνο. Δηλαδή και το μπλε του κάδου εδώ θα το φέρνουν. Γι' αυτό είπα, όσον αφορά το τέλος πάντων, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε εδώ σαν Λέσβος και σαν Λίμνο, σαν νομός Λέσβου, να μαζευτούμε, να ζητήσουμε τη βοήθεια αυτών που είναι έμπειροι και έχουν προχωρήσει. Αν πάτε κάτω η Δεδισά αυτή στα Χανιά, αυτή τα Κανιόλα, τι θες, μέχρι το λιός μου που λέμε εμείς, το Κατσίγαρο επεξεργάτη. Ναι, λοιπόν, να τους φωνάξουμε εδώ, μας συμβουλέψουν και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είχα να πω, δεν ξέρω αν καλύπτει. Κύριε Αλεξίου. Κύριε Κατσαβέλη, όσον αφορά τις δημοσιεύσεις, νομίζω ότι είναι θέμα δημοσιογράφων. Εγώ ποτέ δεν είπα στη δημοσιογράφο ότι υπάρχει έλλειμμα. Έτσι γράφει και στον τύπο και έτσι πήρατε και εσείς στη συνέχεια και τον απαράγατε. Λοιπόν, άρα δεν υπήρχε καμιά προσωπική μου συνέντευξη να τα αναφέρω αυτό. Ήταν κατά πληροφορίες. Όσο αφορά για τα ογκώδη που λες, σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που γίνεται μια έρευνα. Γιατί πράγματι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια σταθερότητα, το τελευταίο χρόνο δεν υπάρχει σταθερότητα. Εσείς ήσταν διοίκηση Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, όταν έγινε μεγάλη έλλειψη τη 4.500 τόνων μέχρι τέλος Αυγούστου πήγαν περίπου 3.500. Εγώ θα πιθανώς κάνω μια έρευνα και σε λίγο καιρό θα μπορώ να τοποθετηθώ και να είμαι σίγουρος για αυτό που ψάχνω.
Έχω κάποια ενδεικτικά στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι προτού ολοκληρωθεί η έρευνα. Αυτό θα το κάνω στη συνεχεία. Πάντως υπάρχουν βέβαια και η μείωση, όπως έχω πει, της μεταναστευτικής ροής. Υπάρχουν και τα ιδιωτικά που έχουν κατασκευαστεί 3-4, όπου παίρνουν και αγωγόδια δρανή υλικά, λειτουργούν με αυτά. Και στη συνέχεια βέβαια ότι μπορεί να υπάρξει και μία μείωση από αυτά και από τα ιδιωτικά. Όσο αναφέρεται για τον όγκο του χρηματιστηρίου, το γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Κατσαβέλη. Έχω πάει εγώ ιδίως και τα έχω μητρήσει κιόλας. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι εδώ και 2 μήνες, 2,5, χάλασε η ελπίστρια του Δήμου Μητυλίνης, όπου υπήρχε συμπύκνωση για να τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα πάνω, γιατί ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να πηγαίνει με 3 και 4 τόνους, πρέπει να κοιμήσει, να πάρει το απαραίτητο τόνος και τον όγκο που υπάρχει σε ένα φορτηγό. Υπάρχει ένας πρόχειρος φορτωτής, ένας τοποφόρος που δεν προτίθεται να κάνει τη δουλειά αυτή. Το έχουμε οργανώσει και πολύ σύντομα εντός του μηνός, με μια οργανωμένη κίνηση, θα μεταφερθούν και θα πάνε στα χιτά, κάτω στα χιτά κατά εκεί της Μητυλίνης. Θέλω να πω ότι ο όγκος περίπου, αφού ρωτάτε, θα σας απαντήσω, είναι περίπου 3.000 τόνοι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κλαδιά και ξέρετε πολύ καλά ότι τα κλαδιά δεν δίνουν βάρος. Όσο αφορά για τις πραγματικές συμβάσεις, πράγματι οι Δήμοι, να απαντήσω την ερώτηση, είναι θέμα Δήμων, η προγραμματική σύμβαση το ξέρετε πολύ καλά και η επιλογή των ατόμων για την προγραμματική πάντα σύμβαση που μιλάω και από τους δύο Δήμους, και Δυτικής Λέσβου και Μυτιλίνης, είναι πώς, να ρωτήσω εκεί, είναι επιλογή και των Δημάρχων, έτσι. Όσο αφορά για την ΔΑΠΑ, την κεντρική ΔΑΠΑ, κύριε Κατσαβέλη, όταν αναλάβατε εσείς την ΔΕΔΑΠΑΛ 21 Τετάρτου του 2021, οι εργαζόμενοι στην κεντρική ΔΑΠΑΛ ήταν 46 άτομα. Όταν παρέλαβα εγώ 22 Μαρτίου του 2024, ήταν 85 άτομα, μια διαφορά της τάξης 39 ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά, σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός ατόμων. Προσλήφθηκαν 3 άτομα, να σας απαντήσω συγκεκριμένα, τα οποία θεωρούσαμε μόνο 3 άτομα στο διάστημα όσο εγώ 5 μήνες, τα οποία ήταν απαραίτητα για να μπορεί έτσι να υπάρξει η λειτουργία της ΔΕΔΑΠΑΛ. Θέλω να πω, να κάνω μια παρένθεση και να πω. Επειδή εγώ πήγα βέβαια στα Χανιά τώρα σαν αιρετός πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ, αλλά 3 χρόνια είχα πάει Τρίκαλα, είχα πάει Χερσόνησο, είχα πάει Θεσσαλονίκη σαν διευθυντής καθαρότητας ανακύκλωσης. Και αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα και τώρα που πήγα σαν αιρετός, διότι κάθε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είχε δίπλα του μηχανικούς, πολιτικούς, περιβαλλοντολόγους, χημικούς, έτσι. Και για να δίνουν και να παίρνουν στα συνέδρια, κοιτάξτε, σίγουρα ξέρετε και εσείς, γιατί έχετε πάει και εσείς στα συνέδρια, και γνωρίζετε, ότι για να μπορούν αυτοί οι μηχανικοί τα λοιπά, να συναλλάσσουν και πληροφορίες με τα υπόλοιπα μέλη, για να μπορούν έτσι στην πορεία να υπάρχει και καλύτερη παραγωγή το φως το δικό μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι εκτός από 2 περιβαλλοντολόγους και ένα μηχανικό που είχαμε, ο οποίος για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε γιατί βρήκε κάτι καλύτερο, ότι και ένα μηχανολόγο που πήραμε για το εργοτάξιο έξω στα χετέρια του ταξιάρχη, ότι το προσωπικό εκεί υπάρχει πρόβλημα με το επιστημικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μελέτες μία ή ΜΑΑ ή ΜΕΒΑ χωρίς πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό. Θέλω να πω ότι και για τον κύριο Αυγουστίδη, ο οποίος σε ρώτησε και το προσθέτω, ότι δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, αν υπάρχουν αναθέσεις έργο. Σήμερα υπάρχει να γίνει μια πρόσληψη 2 περιβαλλοντολόγων, οι οποίοι ενδιαφέρονται, και ένα οικονομολόγο που είναι εκτός Λέσβου. Είναι επί εψιλον και περιμένουμε τον τρόπο προσαρμογής που θα γίνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ήδη έχω επικοινωνήσει με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εσωτερικών και εκεί περιμένω να μας δώσουν οδηγίες πώς θα γίνει η ένταξη, γιατί πρώτη φορά συμβαίνει αυτό,
να εντάσσονται μόνιμα προσωπικό στο φως και ειδικότερα στη Μυτιλήνη. Θέλω να κάνω μια παρέθεση και να πω το εξής, ότι μόνιμο προσωπικό έχουν γίνει ενεργές. Εγώ προσωπικά, σαν νέος πρόεδρος, πήγα στο Υπουργείο Ιστορικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ταυτόχρονα με το δίκτυο μαζί, όπου είμαι γραμματέας στο δικτύο ΦΟΣΔΑ της χώρας μας. Πρόεδρος είναι ο κύριος Σιμανδεράκης, πρόεδρος των Χανίων, όπου υπάρχει μια εξυγχρονισμένη μονάδα, ίσως και καλύτερη με την Κοζάνη μαζί. Και γίνονται προσπάθειες. Έχω επικοινωνήσει, έγινε επικοινωνία με τον Υπουργό Εσωτερικών, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, με τον Υπουργό Οικονομικών και είμαστε στη διαδικασία να ανεξαρτοποιηθούν οι προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού από τους Δήμους, διότι είναι γνωστό ότι η ΔΕΔΑΠΑΛ είναι ανταποδική εταιρεία. Έχει δύο στήλες, όπως είπα και προηγουμένως ο λογιστής, μία τα έσοδα και μία τα έξοδα, και από εκεί στο τέλος γίνεται ο τελικός λογαριασμός. Μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή που απασχολούμε εργαζομένους με σύμβαση ανάθεσης έργου, τα λεγόμενα σε εισαγωγικά μέσα μπλοκάκια, να γίνει μόνο προσωπικό, αφού λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να τους πληρώνουμε, και αυτή τη στιγμή όλη αυτή η ιστορία είναι σε εξέλιξη και μάλιστα πιστεύω ότι σύντομα, μέσα στον Οκτώβριο, θα γίνουν ξανά συναντήσεις. Και πρόσφατα με τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ από μίσα, τον κύριο Σιμαντεράκη, είπε ότι η ιστορία αυτή είναι σε καλή εξέλιξη και πιθανώς να γίνει αποδέσμευση. Τώρα, όσο αφορά για τη Λίμνο, πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτό δεν έθεσε για τη Λίμνο, κάτι έθεσε για τη Λίμνο εσύ? Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Θα μπερδεύω λίγο να πει, γιατί πρέπει να τα ενώνω τα πάζ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ λοιπόν, για πρώτη φορά, όταν αναλάβαμε εμείς, δύο λεπτά. Καλά το λέει. Ο πρόεδρος έχει δίκιο να πούμε, γιατί ενσωματώνονται οι ερωτήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όταν λάβαμε εμείς, οι Δήμοι, ο Δήμος Μυτιλήνης πήρε ΦΠΑ 350.000, ο Δήμος Δυτικής Ελλάδας 170.000-200.000, η Λίμνο 20.000-30.000 κτλ. Ψάξαμε και βρήκαμε λοιπόν ένα νόμο του 21, όπου έλεγε πώς μπορεί να γίνει απαλλαγή τους Δήμους από το ΦΠΑ που κόβεται μέσω ΔΑΠΑΛ. Πράγματι, για πρώτη φορά στην ιστορία του Διοικητικού Συμβουλίου, και το λέω αυτό και ας μην διαψεύσει κάποιος, προχωρήσαμε με το Δήμο Μυτιλήνης, κάναμε προγραμματική σύμβαση για να γλιτώσει 350.000. Δυστυχώς όμως κολλήσαμε στην Πάρεδρο, η οποία μας ζητάει να κάνουμε κανονισμό τιμών. Εσείς, σαν παλιό Διοικητικό Συμβούλιο σε μια εταιρεία, είχατε κάνει ανάθεση για τη νέα τιμολογική πολιτική μετά τη Λίμνο, που αφορά και τη Λίμνο, γιατί ποτέ δεν έχει στη Λίμνο αυτό που είπε και ο αντιπρόεδρος, για είναι 20 ευρώ και είναι πολύ χαμηλά. Συζητήσαμε με την εταιρεία αυτή να προσθεθεί και αυτό. Γίνονται και από τους εργαζόμενους προσπάθειες να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία. Θα ολοκληρωθεί η σύμβαση, αυτό που είπε και ο λογιστής, ο κύριος Αναγνώστο, για να μπορέσουν να γλιτώνουν οι Δήμοι αυτά τα τεράστια ποσά, που πιθανώς το όφελος αυτό θα έχει οικονομικό όφελος για τους πολίτες. Καταλαβαίνετε, αν ο Δήμος Μυτιλήνης γλιτώνει το χρόνο 300.000, ο Δήμος Δυτικής 150.000 κτλ., πόσο μεγάλο όφελος είναι. Άρα λοιπόν είμαστε στη διαδικασία και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα έτσι θα το λύσουμε το ζήτημα αυτό. Είμαι όμως αναγκασμένος, για να προχωρήσουμε σε αυτά που με ρώτησε ο κ. Κατσαβέλης, να φτάσω σε κάποια σημεία και να αναφερθώ και αυτά που λέει ο κ. Αυγουστίδης, και θα επανέλθω στις ερωτήσεις. Όσο αφορά το πράσινο σημείο που αφορά τη Μυτιλήνη, η νέα διοίκηση, εμείς άμεσα 9/5 πήραμε την απόφαση για να γίνει δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση οικοπαίδου του Δήμου Μυτιλήνης. Ανατέθηκε σε συμβολογράφο, συνάφτηκε το χρυσό δάνειο και ολοκληρώθηκε η παραχώρηση κατά χρήση 2,5 στρεμμάτων στο Δήμο Μυτιλήνης, ώστε να είναι εφικτή υποβολή φακέλου ένταξης όταν ανοίξει το σχετικό πρόγραμμα. Ναι. Τώρα λέω για το πράσινο σημείο. Ρώτησε για το πράσινο σημείο, αλλά δεν μπορώ να φύγω από το πράσινο σημείο να πάω στη Μέγα. Να τα πω όλα μαζί, να τελειώνουμε. Όσο αφορά τώρα για το ΣΜΑ, συγκεκριμένα με τη βοήθεια του Δήμου Μυτιλήνης,
τώρα επί νέας διοίκησης, λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας ΔΑΠΑΛ, και το ξέρετε γιατί δεν έχουμε μόνο προσωπικό, δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για τη σύνταξη της μελέτης, μελέτη τροποποίηση των ΣΜΑ για τη λειτουργία τους σαν ΣΜΑΙ του Δήμου Λέσβου, όπου δηλαδή θα ιδρυθούν σημεία που θα γίνεται ανακύκλωση. Και αυτό είναι της Γέρας, είναι της Πέτρας, Άντισσας και Πολυθνήτου. Γι' αυτό που ρώτησε ο κύριος Αυγουστίδης για το ΚΔΑΗ. Υπάρχει στη Μυτιλή μέχρι στιγμής, όπως ξέρετε κύριε Αυγουστίδη, ιδιωτικό ΚΔΑΗ στην αγροτική περιφέρεια της Μόρια. Στο υποαναθεώρηση ΠΕΣΔΑ προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας ΚΔΑΗ στην περιοχή Ουτζιάς Λεμονού, δυναμικότητας 20 εκατομμυρίων τόνων. Οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πλάνο η κατασκευή ΚΔΑΗ στην Παγανή, λόγω της ΣΜΑ, που λέτε κι εσείς, η οποία θα περιλαμβάνει το ΚΔΑΗ. Στη νέα προτινόμενη ΜΑ Λέσβου προβλέπεται να οδηγούνται υλικά συσκευασίας που δεν οδηγούνται στο ΚΔΑΗ Λέσβου. Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΕΣΔΑ, προτείνεται η εξεύρεση δυνατότητας ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ΚΔΑΗ σε θέματα που αφορούν την κάλυψη των υλικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία κτλ. Όσο αφορά τη δοσιμότητα του κυτάρου, αυτό που ρωτήσατε κύριε Κατσαβέλη εσείς, η νέα διοίκηση ΔΑΠΑΛ τον Ιούλιο του 2024 ανέθεσε στον τοπογράφο την απεικόνηση της υφιστάμενης κατάστασης του κυτάρου, του ΧΙΤΑ, ώστε να δούμε ακριβώς τον βαθμό πλήρωσης του χώρου σε σχέση με όλα προβλέπει η μελέτη του ΧΙΤΑ. Τα αποτελέσματα αναμένονται σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο θα είμαστε 100% σίγουροι. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε πολύ καλά, εγώ πήγα και ο Δήμαρχος στον κύριο Γραφάκο, μετά από συνάντηση προφορική επικοινωνία και παραβρέθηκε σε τηλεδιάσκεψη ο κύριος Αποστόλου, με θέμα το κύτταρο. Ζητήσαμε την χρηματοδότηση ξεχωριστά του κυτάρου και αυτό το κάναμε και με αφορμή της μεταναστευτικής ροής, ότι πράγματι το χρονικό διάστημα 2016-2017-2018 και τα 19 που υπήρξε μεγάλη ροή, ότι δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα στο κύτταρο και ζητάμε μια ειδική χρηματοδότηση. Στην αρχή ήταν θετικός. Μετά από την συνάντηση που έκανε, που έγινε και την ομιλία με τον κύριο Μαμαλούκα, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος που είναι εδώ, πώς λέγεται, Δημοφιλή, εδώ στη διαχειριστική αρχή, ο ακριβώς, Λαγκουτάρης, κάναμε συνάντηση και με αυτόν σε μια σύσκεψη που έγινε, μου λέει δεν μπορώ να τη χρηματοδοτήσω, δεν μας επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξαναμιλήσουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο να κάνουμε μια νέα συνάντηση. Μήπως πίσω τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο, κατά εξαίρεση, να σας δώσει κάποια χρήματα. Αυτό είναι, λέει, μέσα στη ΜΑ, αλλά επειδή εγώ τον είπα ότι θα αργήσει η ΜΑ να γίνει, όπως είπατε και εσείς, κύριε Τσαβέκη, συμφωνώ απόλυτα, ότι θα έχουμε πρόβλημα. Πιθανότητα, όπως λέτε, εγώ κατά εκτίμηση λέω ότι περίπου 2 με 2,5 χρόνια υπάρχει ακόμα ζωή. Περίπου. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε και με τις. Πάντως η πρόβλεψη είναι αυτή. Δεν το αφήσαμε το θέμα, το κυνηγάμε το θέμα. Απλώς όμως, μας είπε ο κύριος Γραφάκος ότι στο τέλος μπορείτε να το κάνετε με δικά σας έξοδα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και νομίζω ότι θα ζητήσουμε κάθε τρόπο να υπάρξει χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι πιθανότατα να βρεθεί κάποια λύση. Αυτό αφορά το κύτταρο. Και όσο αφορά, όπως μας είπε, δύο λόγια θα πω ότι πρόσφατα τα είπε πολύ σωστά για τη μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Πρόκειται να κατασκευαστεί στα ΧΕΤΑ. Περιλαμβάνει μέσα, Παναγιώτη, την επέκταση του κυτάρου, την αβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού με την εφαρμογή αντίστροφης όσμωσης. Περιλαμβάνει μονάδα κομποστοποίησης που θα δέχεται 8.000 τόνους ανά έτος. Και το ΚΔΑΗ, Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσεων Υλικών, που θα δέχεται 9.000 τόνους ανακυκλώσιμα αναμπλε κάδου. Τώρα, όσο αφορά η ΜΕΒΑ, που ρωτήσει την κυρία Αυγουστίδη, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μυτιλήνης και το αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, προτείνεται κατασκευή της ΜΕΒΑ Μυτιλήνης σε εκόπεδο δίπλα στο ΣΜΑ Μυτιλήνης, στην περιοχή Ουτζιά Λεμονού. Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα 17.000 τόνους ανά έτος
και συγκεκριμένα 8.000 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, καφέ κάδος και 9.000 τόνους έτος κλαδέματα. Το παραγόμενο προϊόν θα είναι κομπόστ υψηλής ποιότητας και εκτιμάται ότι στην τελική φάση της μονάδας θα ανέρχεται σε 4.742 τόνους ανά έτος. Όπως γνωρίζετε, ο φάκελος του έργου ήταν ελλιπής, καθώς κουλησιεργούσε η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για μεγάλο χρονικό διάστημα ενός έτος επί προηγούμενης διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενταχθεί. Αυτό που είπατε προηγουμένως και χάθηκε παλιότερα την πιο πολυδίκηση του 20. Η νέα διοίκηση μαζί με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης φροντίσαμε να εκδοθεί αναγκή άδεια μικρής κλίμακας άμεσα από το πρώτο τρίμηνο του 24 και μάλιστα με ίδια μέσα από μηχανικό του Δήμου Μυτιλίνης, χωρίς να ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ. Όταν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, θα μιλήσουμε για την ένταξη του φακέλου. Νομίζω ότι και η άδεια κλείνει. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δημιουργηθούν και οι δύο μονάδες? Αυτό λέω, όχι εσείς προσωπικά, σαν δεν θα πάρει. Σαν δεν θα πάρει, η εκτίμηση των προηγούμενων διοικήσεων ήταν, να σας απαντήσω και ο κύριος Αποστόλου, που είναι κύριος, ήταν νομίζω θετική. Μπορεί να απαντήσει, άρα τελειώσω για τη μήνυμα, ο κύριος Αποστόλου στο θέμα αυτό. Τώρα, όσο αφορά. Δύο λεφτά θα πω. Δήμητρα, νομίζω, Δήμητρα, καλύφκες. Έχουμε κάτι να με ρωτήσει, επιλογή. Καλύφκες, ωραία. Άρα λοιπόν για τον κύριο Κουνέλη. Κύριε Κουνέλη, εμείς από τη στιγμή πήραμε το προσχέδιο του 45-54 του 2018. Το μελετήσαμε. Κάναμε με το δίκτυο ΦΟΣΔΑ διαβούλευσης, συνάντηση, εντοπίσαμε τα ζητήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν με τη συγχώνευση και ειδικότερα του Βορείου Αιγαίου, όπως λέτε, που περιλαμβάνει μέσα τη Χίο, έτσι, και Διανό, με τα υπολείμματα Σάμου, Ικαρία και τα λοιπά. Διαφωνούμε ώστε και το θέσαμε στη διαβούλευση μέσω του δικτύου, ότι δεν μπορεί να ενταχθεί η εταιρεία της ΔΙΑΝΟΧ μέχρι την 31 Τρίτου του 2025 χωρίς εκαθάριση. Κάνω μια παρένθεση να πω, είπατε προηγουμένως πράγματι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι ο πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ έκανε συνέντευξη όπου είπε ότι έχουμε πρόβλημα γιατί η ΔΕΔΑΠΑ Λέσβο είναι 300.000 μέσα και αυτό έτσι μέσα. Που όμως ξέρω πολύ καλά και το γνωρίζω αυτό επειδή και με την ιδιότητά μου σαν υπάλληλος ότι η διανόχη ήταν 650.000 μέσα και σήμερα είναι 400-450. Τον πήρα τηλέφωνο λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο για να συζητήσουμε και τον λέω να πούμε αυτό που είπε, λέγαμε τον τύπο. Εγώ όμως με απάντησε ότι πιθανώς μέχρι τέλος του χρόνου να τον δώσω λεφτά ο Δήμαρχος, ο Δήμος θα το κλείσει. Άρα αλλοστολογία. Άρα καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα το έχει αυτός, γιατί εμείς ακόμα έχουμε μία μείωση και ακόμα δεν έχουμε πάει τα ταμεία το δικάτο του 2024 για να κάνουμε τη σύγκριση και να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα το έχει χείος. Γι' αυτό λοιπόν το έθεσα και στο δίκτυο και συγκεκριμένα, επειδή γνωρίζω και όλο το συγκεκριμένο πρόβλημα τη χείου, και αν μάλιστα διαβάσετε και στον τύπο πολύ καλά όπως τα λέτε και έτσι είναι, παρατηρείται ότι υπάρχει μια διαμάχη Ικαρίας με τον Δήμαρχο, με τον Δήμαρχο της Χίου όσον αφορά τα σκουπίδια και όλα αυτά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε είναι δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να διεκδικεί την έδρα, δικαίωμά της είναι, έτσι, η δημοκρατία το επιβάλλει. Όμως ο νόμος λέει ότι θα γίνει πληθυσμιακά. Το ισχύει όπως ισχύει μέχρι σήμερα, το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, το κατσατικό της εταιρείας, πώς θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα γίνει σύμφωνα με τις συμμετοχές και τον πληθυσμό που έχει κάθε Δήμος. Και σε πληθυσμό είναι πρώτος ο Δήμος Μυτιλίνης, είναι Χίος, είναι Δυτική Λέσβο και μετά είναι Λίμνος, Ισάμος και το καθεξής. Άρα λοιπόν είναι θέμα μετοχών. Κάναμε Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ενημέρωσα και τους δύο δημάρχους της Μυτιλίνης να παρευρεθούν για δικούς τους λόγους προσωπικούς και υποχρεώσεων δεν μπορούσαν, ο κύριος Βέρος και ο κύριος Χριστόφας. Μίλησα με την δήμαρχο της Λίμνου, έβαλε τον εκπρόσωπο που έχει εκεί, ο οποίος συμμετείχε.
όσο αφορούσε το θέμα των συγχωνεύσεων και μέσα με τηλεδιάσκεψη ήταν και ο Δήμαρχος στο ίδιο στρατείο. Άρα λοιπόν, κάναμε τη διαβούλευση, ενημερώσαμε, είπαμε τι διαφωνούμε και αυτά που διαφωνήσαμε στο δίκτυο και το δίκτυο σαν συνδικαλιστικό όργανο των ΦΟΣΔΑ θα το θέσαν το θέμα στην ΚΕΔΕ, όπου είναι και ο κύριος Ζερβός εκεί, και από εκεί και πέρα, πλησιακός παράγοντας, θα μεταφερθεί στη Βουλή μέσα για να μπορεί έτσι να υπάρξουν κάποιες αλλαγές και μάλιστα για το προσωπικό, συγγνώμη, ξέχασα να πω, είναι βασικό θέμα. Εγώ έθεσα θέμα του προσωπικού και μάλιστα επειδή θεωρώ ότι ανεξαρτήτως των πολιτικών πληθυσμών που κάποιοι λένε, μας διαφέρει αυτό και προσωπικά εμένα και το έχει δείξει η πορεία μου, ότι ζήτησα να μπει εμπειρία μέσα, διότι θεωρώ ότι σε ακέραιες θα θέσεις, όπως πειραντολόγοι, χειριστέ κτλ. Έχουν με μεγάλη εμπειρία μέσα στη μονάδα, να τεθεί θέμα προπηρεσίας και να μπορούν έτσι να έχουν περισσότερα προσόντα στην πρόσληψη για να μπορεί έτσι να λειτουργήσουν οι ΦΟΣΔΑ, γενικότερα και οι υπόλοιποι ΦΟΣΔΑ, και νομίζω το δέχτηκαν όλοι, γιατί είναι βασικό σημείο, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι έμπειροι και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και να μας βοηθήσουν, είτε λέγεται Αλεξίου, είτε λέγεται Κατσαβέλης, οτιδήποτε άλλο πρόεδρος αύριο μεθαύριο, να λειτουργήσουν οι ΦΟΣΔΑ. Και νομίζω ότι το θέσαμε και αυτό που είναι βασικό σημείο και νομίζω ότι πιθανώς να βρει και έτσι και κάποια ανταπόκριση. Όσο αφορά, και νομίζω κύριε Αγωστίδη, έχεις κάτι νομίζω σε απάντησα. Κάτι που δεν απάντησα. Α, κοιτάξτε. Έχω κάνει συνάντηση και με τον Δήμαρχο και όταν πήγαμε στην Αθήνα, ενώ στην αρχή στα Χανιά που είχαμε μιλήσει προφορικά, ο κ. Γραφάκος, πρωτού φτάσει το 80 που έλεγε ο κ. Αποστόλου, έλεγε 60% ΕΣΠΑ και 40% χρηματοδότηση μέσω ΣΔΗ. Βέβαια, αυτό που παρατηρήσατε όταν υπήρξε μια διαφορετική τροπή του Ευρωπαϊκού Επίτροπου με τον κύριο Γραφάκο. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Μάλιστα, παρακολούθησα την ομιλία του κύριου Γραφάκου και την συνάντηση που έγινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Ευρωπαϊκός Επίτροπος, που σήμερα ανέβηκε η χρηματοδότηση 85%. Και μάλιστα ο Επίτροπος ήταν λίγο έτσι πιο ανοιχτός, είπε όταν υπάρξει σωστή διαλογή των κάδων και των ρεμπάτων και όλα αυτά, ότι πιθανώς να υπάρξει και καλύτερη χρηματοδότηση. Ο κύριος Γραφάκος όμως, όπως λέει και ο Αντιπρόεδρος, έχει χωρίσει κάποιος δει να γίνει χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και δημοσίων επενδύσεων 100%, εμάς, στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, μας βάζει στο 85% και μας προσπαθεί να μας πείσει να κάνουμε 15% ΣΔΗ. Εμείς προς το χρόνο δεν δεχόμαστε. Ψάχνουμε, έχουμε κάνει μαζί με τον δικηγόρο του Δικτύου ΦΟΣΔΑ ερώτημα πώς μπορούμε να έχουμε πλήρη χρηματοδότηση και να φέρουμε και κάποια στοιχεία τα οποία θα φέρουμε σε άλλη συζήτηση στον Ευρωπαϊκό Επίτροπο. Πιστεύω ότι έχω κάνει συνάντηση με τον πρώην συντονιστή, ο οποίος είναι και διευθυντής εταιρείας Ελλάδος, πώς λέγεται, ο κύριος Τσουκάνης. Έχουμε μια άψογη συνεργασία και αυτός από τη στερεά Ελλάδα ζητάει να μην γίνει ΣΔΗ και πιστεύω ότι ο κύριος σκοπός μας είναι να το παλέψουμε, να έχουμε χρηματοδότηση 100% γιατί αυτό θα επιφέρει καλύτερο κέρδος και στην εταιρεία στην έκπτωση γενικότερα, θα επιφέρει όμως και στις πλάτες των πολιτών με μικρότερο κόστος. Εμείς θα το παλέψουμε και η μέλημά μας είναι η χρηματοδότηση 100%. Και η ουσία είναι ότι... Α, εντάξει, να απαντήσεις στο τέλος, να το πιστεύω και κάτι. Κύριε Αλεξίου, από την απάντησή σας προκύπτουν δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι υπήρξε πράγματι ένα δημοσίευμα από δημοσιογράφους της ΧΙΟΥ με τη δήλωση του Προέδρου της ΔΙΑΝΟΚ και ένα άλλο δεδομένο είναι ότι εσείς αυτό το αντιμετωπίσετε με ένα προσωπικό τηλεφώνημα στον πρόεδρο της ΔΙΑΝΟΚ, αν κατάλαβα. Ακόμα, ωραία. Ακόμα χειρότερα, λοιπόν, δεν θέσαμε καν σαν ζήτημα το θέμα αυτό. Θα σας πω. Υπήρξε, λοιπόν, μια δημόσια διαβούλευση, την οποία, για δικούς σας λόγους, δεν ενημερώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Φτάσαμε σήμερα να μας πείτε ότι θα υπάρξει αυτή η συγχώνευση κατόπιν
δικής μας εισήγησης για τη συζήτηση του θέματος και υπήρξε ένα δημοσίευμα το οποίο απειλεί την έδρα του ΦΟΔΣΑ, το οποίο δεν απαντήσαμε. Ούτε σαν ΔΣ εσείς απαντήσετε σαν ΔΕΔΑΠΑΛ, ούτε ο Δήμος Μυτιλίνης πήρε μια απόφαση που θα μπορούσε να ανακόψει την όποια τέτοια προσπάθεια θα γινόταν από πλευράς Χίου να διεκδικήσει την έδρα μιας εταιρείας ή έστω μια αντίδραση από το ίδιο το σώμα από εδώ να διεκδικήσει ένας άλλος Δήμος μικρότερο σε πληθυσμό την έδρα του ΦΟΔΣΑ. Άρα λοιπόν έρχομαι και λέω ξανά ότι υπήρξε αυτό το δημοσίευμα το οποίο υπάρχει ακόμα, υπήρξε μια διαβούλευση η οποία έληξε και δυστυχώς εμείς δεν ενημερωθήκαμε για αυτή. Και υπάρχει και μία στάση που κρατάτε σαν ΔΕΔΑΠΑΛ, η οποία δεν απαντά σε αυτό το δημοσίευμα. Λέτε απλά ότι πήρανε τηλέφωνο και συζητήσανε ένα άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν δεν θεωρείτε ότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που απειλεί την έδρα μιας τόσο σοβαρής εταιρείας, η οποία θα δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα, άπαξ και φύγει από το νησί και θα προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς να έχει ενημερωθεί και το σώμα καν? Ήταν αφορούσε προς το παρόν, έτσι, είναι προσχέδιο, έτσι, η διαβούλευση αφορά γενικότερα, εντάξει, το σώμα ενημέρωσε τους δημάρχους, είναι βασικό αυτό, έτσι. Το ζήτημα όμως είναι το εξής, αν διαβάσατε το 45-55, ντροποποίηση του 2018, πιθανώς το διαβάσατε, αναφέρει ρητά ότι η έδρα θα είναι στην Μυτιλίνη. Ναι. Τώρα, σε λέω ότι λέει το προσχέδιο. Ρητά, δεν αναφέρεται τίποτα. Ήταν σε δημόσια διαβούλευση. Ακούστε, το τι θα γίνει στο τέλος. Ακούστε με. Ναι. Ακούστε με. Λοιπόν. Άρα λοιπόν ξεκινάμε ότι με το προσχέδιο. Ότι θα γίνει η έδρα εδώ. Από εκεί και πέρα, κύριε Πουνέλη, και σαν πρόεδρος ΔΕΔΑΠΑΛ ή σαν δήμαρχος, κάνουμε κινήσεις, οποίες θα τις βγάλουμε έξω προς το παρόν. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες, τις οποίες να συγκεντρώσουμε αυτό που λέτε εσείς και να μπορέσουμε η έδρα να συγχωρευτεί εδώ, να γίνει μια έδρα τη Μυτιλίνη. Άρα λοιπόν, βεβαίως και γίνεται. Έτσι, εντάξει, γιατί ακόμα είμαστε κάποια πράγματα προς το παρόν. Πρέπει να κρατάμε κλειστά τα χαρτιά. Γιατί, κοιτάξτε, ηχείος που λέτε, εσείς ηχείος, και όπως διάβασα, έτσι και στα δημοσίευματα, τι είπε, ότι θα πάει δικαστικά, Αυτή ήταν στην ουσία αυτό που είπε το δημοσίευμα. Και στην ουσία, πρόσεχε αυτό που είπατε, μη συγκεκριμένα στοιχεία, ότι χρωστάμε τα λοιπότητα, αυτοί χρωστάμε περισσότερα. Πιστεύω όμως ότι έχουμε τον χρόνο και έχουν γίνει κάποιες αιτήσεις, θα γίνουν και άλλες αιτήσεις, που θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την έδρα αυτό, εδώ στη Μυτιλίνη, για τους δύο Δήμους, ειδικότερα Δυτικής και Μυτιλίνης και της Λίμνου που είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή, για να υπάρξει καλύτερη προοπτική για τον νομό Λέσβο, γιατί βάζω και τη Λίμνη και τον Άγιο Ευστράτιο μέσα, και θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο πράγματι, και συμφωνώ μαζί σας, ότι η έδρα πρέπει να είναι εδώ. Θα το παλέψουμε και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Όταν πρόκειται για μια διαδημοτική εταιρεία, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κλειστά χαρτιά. Σεβαστό. Κοιτάξτε, όπως λέτε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δημοσίευσεις κάποια θέματα. Δεν είπαμε να δημοσιεύσετε κάποια θέματα. Είπατε να ενημερώσουμε. Εγώ ρωτώ γιατί δεν ενημερώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Γιατί δεν είναι μια εταιρεία η οποία είναι μια ΑΕ υπό τη μορφή τη κοινή ΑΕ που είναι όλες οι υπόλοιπες. Είναι μια διαδημοτική εταιρεία η οποία έχει μετόχους αποκλειστικά Δήμους και από αυτή την εταιρεία. Από αυτή την εταιρεία, λοιπόν, πληρώνονται διάφορες δαπάνες και ο πολίτης πληρώνει αντίστοιχα δημοτικά τέλη τα οποία αποδίδονται σε αυτή την εταιρεία. Συνεπώς, λοιπόν, όταν πρόκειται για μια τέτοια διαβούλευση, θεωρώ ότι το πρώτο όργανο που πρέπει να ενημερωθεί, ναι, φυσικά είναι ο Δήμαρχος, αλλά είναι και αυτό εδώ. Άλλως, δεν υπάρχει νόημα να είμαστε εδώ σήμερα. Όχι, θέλω. Ναι, συγγνώμη λίγο. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι και έγινε και στη ΔΑΠΑΛ έγινε. Είναι μέρος του ΔΣ. Εντάξει, και σε επόμενη φορά αν γίνει, θα καλέσουμε και ένα εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν συμμετέχουμε ούτε στο ΔΣ, ούτε στην. Ναι, αυτό δεν με αφήσετε, κύριε Κατσαβέλη. Μιλάω όμως, μιλάω. Εγώ δεν διακόπτω. Και θα σας καλέσουμε και εσάς και τον κύριο Αυγουστίδη για να συμμετάσχετε και να δείτε πραγματικά ποιες είναι οι απόψεις μας, τι θα κάνουμε και πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που στόχος είναι εδώ η έδρα στη Μυτιλίνη. Τώρα δεν μπορούμε να συμμετέχουμε πια σε δημόσια διαβούλευση. Έληξε. Όχι, η διαβούλευση έληξε. Ναι. Κοιτάξτε,
Η διαβούλευση. Έληξε χωρίς όμως τη δική μας άποψη, ούτε της αντιπολίτευσης. Η διαβούλευση, κύριε Κουνέλη, θα φύγει με την προοπτική έδρα γίνει στη Μυτιλήνη. Δεν το λέω εγώ τώρα. Εσείς το λέτε. Αν έχετε κάποιο στοιχείο, παρακαλώ. Οι προτάσεις του δικτύου ΦΟΣΔΑ είναι να πούμε η έδρα να γίνει στη Μυτιλήνη. Τι άλλο να σας πω. Ωραία. Να μας πείτε τι στοιχεία έχετε. Γιατί δεν τίθεται θέμα για την έδρα της ΔΕΔΑΠΑΛ. Από τη στιγμή που το σχέδιο νόμου λέει για απορρόφηση, δεν τίθεται θέμα. Δεν μπορώ να δεσμευτώ εγώ για ένα νόμο. Δεν υπήρχε μια απόφαση του σώματος, η οποία θα πήγαινε στη διαβούλευση και θα έλεγε ότι εμείς εδώ, σαν ΔΣ, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουμε η έδρα να παραμείνει εδώ, παρά τις όποιες... Μα το είπαμε ήδη εμείς. Πώς το είπαμε όμως, κύριε Δαγγέλη. Με το δικηγόρο του Μαμή. Ναι, αλλά αυτό, αν είχατε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενός συλλογικού οργάνου, θα ήταν πολύ πιο ισχυρή. Θα λέγατε κάτι διαφορετικό από αυτό που είπαμε εμείς. Δεν τίθεται θέμα για την έδρα της εταιρείας. Τελειώνει. Και ήταν ένας βασικός λόγος που μεταφερθήκαμε σε γραφεία αντάξια της εταιρείας. Λοιπόν, ας τελειώσουμε εδώ πέρα. Κύριε Αποστόλο, θέλετε κάτι? Ήθελα να πω γι' αυτό σχετικά με την έδρα. Εγώ από, γιατί έχω επαφές με τυχείο και μιλάμε με ανθρώπους, το νομοσχέδιο, το πρόχειρο, προβλέπει ότι καταργείται η ΔΕΔΑΠΑΛ Λέσβου και δημιουργείται ο ΦΟΣΔΑ Βορείου Αιγαίου που θα έχει έδρα τη Λέσβου. Του λέει μέσα. Η Μυτιλήνη είναι. Αλλά οι Χιώτες που είδαμε και τη συμπεριφορά τους στη σύνταξη του ΠΕΣΔΑ, μας ταλαιπώρησαν, τέλος πάντων και μας αγνώρισαν τελείως και προχώρησαν. Και από ό,τι ακούω εγώ, αυτοί προσπαθούν να βρουν ένα δικό μας, να κάνουμε ένα, να τα μπλέξουμε, να μπερδέψουμε, να γρινιάσουμε, να κάνουμε και να αποφεληθούν να επέμβει το Υπουργείο, να πιάσει τους Μυτιλινιούς, θα πάμε να έδρα στοιχείο. Αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Λοιπόν, κύριε... Όλου μας λέτε λοιπόν ότι κι εσείς έχετε κάποιες ανησυχίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως έχω ανησυχίες και γι' αυτό είπα ότι εμείς, σαν Δήμος Δυτικής Λέσβου και σαν Δήμος Μυτιλήνης, αλλά και τη Λίμνο, πρέπει να έχουμε συνεργασία και μάλιστα... Αυτό ακριβώς που λέω κι εγώ. Και να είμαστε ενωμένοι. Και μάλιστα είπα, γιατί με τη Λίμνο έχουμε κάποια εκκρεμότητα, ξέρετε ακόμα, δεν έχουμε, γιατί είναι η ιδιότητα του Δήμου Λίμνου, ας πούμε, που δεν ορίζει τον εκπρόσωπο. Άρα λοιπόν θεωρείτε και... Θα και πρέπει εσείς... να συγκεντρωθούμε, να συνεννοηθούμε. Πολύ σωστά. Να είμαστε ένα σώμα, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό που σας λέω, κύριε... Αυτό ήθελα να... Ναι, σας λέω ότι την ίδια... Σας ξαναλέω ότι ο αντιπρόεδρος της εταιρείας εκφράζει την ανησυχία του κι αυτός, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ που λέτε, του 11μελούς ΔΣ, στο οποίο εμείς δεν είμαστε μέλη, στο οποίο λέει ότι έχω τις φοβίες μου ότι μπορεί να προκύψει αυτό. Αν λοιπόν είχε ενημερωθεί το σώμα, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε μια πιο ισχυρή απόφαση, μια πιο για ισχυρή εντολή. Κύριε Κουνέλη, για να το καταλήξουμε, γιατί λέτε τα ίδια πράγματα, και η μεν και η δε. Ναι, μισό λεπτό, λίγο έτσι. Για να καταλαβαίνουν και τα υπόλοιπα μέλη που ενδεχομένως δεν έχουν δει το σχέδιο που διαβούλευσε. Το σχέδιο που διαβούλευσε είναι μια υποχρέωση του κράτους τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που πριν πάει ένα νομοσχέδιο για ψήφιση στις επιτροπές της Βουλής και μετά στην Ολομέλεια, βγαίνει για διαβούλευση όπου μπορεί ο κάθε πολίτης στο πλαίσιο της διαφάνειας, όπως και οι σύλλογοι, όπως και αυτά, να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Αυτό τελείωσε τώρα. Το σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης για την ενοποίηση του ΦΟΣΔΑ, του νομού Λέσβου και των υπολείπων, δηλαδή ΔΕΔΑΠΑΛ και ΔΙΑΝΟΧ, μιλάει για συγχώνευση της ΔΙΑΝΟΧ υπό της ΔΕΔΑΠΑΛ, δημιουργείται ΦΟΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Απορρόφηση είναι, συγγνώμη, εντάξει, ναι, εντάξει, νομικά είναι, μηχανικός είμαι, οκ, συγχωρέστε. Νομίζω ότι με αυτό μας βρίσκει σύμφωνος. Όλους.
Όχι, λέω ως προς την έδρα, λέω. Δεν λέω ότι τα τυπικά ζητήματα τα έβαλαν μέσω του δίκτυου. Ναι, μέσω του δικτύου ΦΟΣΔΑ τα έχετε βάλει ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΠΑΛ. Από εδώ και πέρα υπάρχουν οι επιτροπές στη Βουλή. Το νομοσχέδιο θα πάρει μια επεξεργασία και θα κατατεθεί σε επιτροπές. Δεν ψηφίζεται αύριο. Εμείς έχουμε εκπροσώπους στη Βουλή, τρεις βουλευτές από τρία διαφορετικά κόμματα, τα οποία οφείλουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑΠΑΛ, νομίζω, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, άμα θέλετε, να τους ενημερώσουμε πλήρως, να είναι πλήρως ενημερωμένοι, γιατί αυτό το νομοσχέδιο έχει και πάρα πολλές άλλες διατάξεις. Είναι ένα νομοσχέδιο σε σχέση με το περιβάλλον και τη διαχείριση των αποβλήτων και της ανακύκλωσης. Να είναι ενημερωμένοι, να υποστηρίξουν αυτή τη θέση, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χριστόφ, ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση σχέδιο νόμου να αλλάξει. Υπάρχει. Το έχουμε δει πολλές φορές. Σχέδια νόμου κατατίθενται, περνάνε από διαβούλευση, κατατίθενται, περνάνε σε σχέδιο και αλλάζουν στο τέλος. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς σαν παράταξη και ξαναλέω και μάλλον συμφωνείτε και εσείς μαζί μου ήταν γιατί όταν έγινε όλο αυτό και υπήρχε το δημοσίευμα 6-9 δεν έγινε μια έκτακτη συνεδρίαση να ενημερωθεί το σώμα και να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα είχε μια ισχυρή εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάμε και να πούμε ορίστε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτό δεν είναι. Δεν ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, ούτε καν έχει κατατεθεί στη Βουλή. Και ανά πάσα στιγμή η απόφαση αυτή μπορεί να πάρθει, αν νομίζει. Δεν λέει, το ίδιο πράγμα λέει. Δεν διαφωνούμε σε κάτι, κύριε Κουνέλη. Δεν διαφωνούμε σε κάτι. Κύριε Κουφέλο, θα κάνετε ερώτηση ή να πάμε για τοποθετήσεις. Δεν ξέρω τώρα οι ερωτήσεις είναι, δεν το ξέρω. Αυτό μπορεί να θέλει κάποιο. Ναι, πάμε. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε φύγει εντελώς εκτός θέματος. Καθόμαστε τώρα και κάνουμε ανάλυση τι είναι διαβούλευση νομοσχεδίου, τι κατατίθεται και τι συζητάτε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Κουφέλο, συγγνώμη λίγο. Αν τίθεται οποιοδήποτε θέμα και για να μην το μεταφέρουμε μετά, μπορούμε και τώρα. Το καταθέτω στο σώμα, κύριε Κουφέλο, αν συμφωνείτε και εσείς, κύριε Κουστίδη, εννοώ σε εκπρόσωπη παράταξη. Μπορούμε και τώρα να πάρουμε μία απόφαση ότι θέλουμε η έδρα του Βορείου Αιγαίου, του νέου ΦΟΣΔΑ, να είναι στη Μυτιλίνη. Ναι, αφού συμφωνούμε όλοι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο. Λοιπόν, κύριε, να ολοκληρώσω, λέω το εξής. Όλα αυτά που συζητώμε αυτή τη στιγμή και την ανησυχία που εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος προκύπτουν από το γεγονός ότι Διανόχ, ο κύριος Χρήσης, πώς λέγεται, δεν του ήρθε έτσι να πήγε τη δικιά μας την ΕΔΑΠΑΛ. Η δήλωση του Προέδρου, που γι' αυτό κύριε Αναγνώστου, σας είπα, μην κοιτάτε εμένα, όχι γιατί. Και τι με κοιτάτε. Επειδή δυστυχώς η αριστερή παράταξη είναι αμετροειπής στις εκφράσεις, μη γνωρίζοντας το τι πάει να πει κάθε λέξη. Έτσι, γιατί αν ήθελε ο κύριος Αλεξίου, όταν το είπε και το χρησιμοποίησε αυτό το μέσο επικοινωνίας, δεν πρέπει να πάει και να πει διορθωτική, εγώ δεν είπα για έλλειμμα. Όπως και τώρα πάλι οι κυρίες και μας λέει, μας λείπουνε. Και από ό,τι μας αναλύσατε εσείς, εδώ, και πολύ σωστά είπατε, είναι στέρηση εσόδων. Αλλά δεν εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΔΑΠΑΛ γιατί έχουμε στέρηση εσόδων. Πού έχουν πάει. Δεν απαντάτε εσείς. Εγώ το θέτω τώρα εδώ στο σώμα. Γιατί θα έχουμε φτάσει στη διαβούλευση. Στη διαβούλευση του νομοσχεδίου. Και αν θα πάρω την έδρα. Και πολύ έξυπνα είπε και πολύ σωστά ο κύριος Αποστολούτη. Οι ηχιώτες το ψάχνουν αυτό το πράγμα να το κάνουν. Γιατί οι ηχιώτες δεν θέλουν να φύγει η έδρα και να έρθει στη Μυτιλίνη. Θέλουν να την έχουν στοιχείο. Και ο καυγάς γίνεται και με τη Σάμο, γιατί και εμείς θα μαθαίνουμε ότι γίνεται εκεί πέρα, γιατί δεν μεταφέρουν ποτέ από την Ικαρία, γιατί. Λοιπόν, άρα αυτό που πρέπει, και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε σας έλεγα, αφήστε να απαντήσει μία-μία, γιατί εγώ πραγματικά δυσκολεύτηκα όχι μόνο να ακολουθήσω, να καταλάβω τη συλλογιστική των όλων απαντήσεων, συζητήσεων, πέταγόταν από τη μία, έρχονταν στην άλλη, μίλαγε στον κύριο Αυγουστίδη, στην κυρία Αλεξανδρή, ξαναεπαναρχόταν, δεν έχω βγάλει άκρη. Εγώ θέλω να ρωτήσω 5 πράγματα με την τοποθέτησή του για να μας πει. Υπάρχουν σκουπίδια ή δεν υπάρχουν σκουπίδια. Και πού είναι αυτά τα σκουπίδια. Λοιπόν, αφού το πάμε έτσι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το Μάρτι, μισό λεπτό, θα τα δείξω. Το Μάρτι, περίμενε. Δεν γίνεται.
παρακαλώ να απαντήσει. Μην το χαλάσουμε τώρα. Σα παρακαλώ τώρα. Θα το δώσω, αλλά μην το χαλάσουμε τώρα. Μην το χαλάσουμε. Καλά πάνε, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Αλεξίου, σας έχουμε καλέσει εδώ για να δώσετε εσείς απαντήσεις. Τα πεπραγμένα της ΔΕΔΑΠΑΛ, επί προεδρίας του κυρίου Κατσαβέλη, τα οποία διακαώς ζητούσατε ότι έπρεπε να παραιτηθούν, ανεξαρτήτως αν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέλαβε το 21, να τα λέμε αυτά, έτσι, και παρέλαβε από δικούς σας, ήρθε, τα παρέδωσε σε εσάς το Μάρτι, χωρίς να υπάρχει κάτι, εδώ είναι ο λογιστής να πει, χωρίς να υπάρχει κάτι. Και εμφανιζόσαστε, αφήστε να ολοκληρώσω κύριε Αλεξίου, σας ακούω με τόση προσοχή, τι είναι αυτά που λέω. Δεν το παραδώσανε, ούτε ορκωτοί μπήκανε μέσα, δεν μπήκαν ορκωτοί μέσα. Ορκωτοί, τι δεν καταλαβαίνετε το ορκωτοί. Το 23. Άρα μέσα στο, μέσα αυτό το τρίμηνο δημιουργήθηκε αυτό το, η υστέρηση εξόδων. Δημιουργήθηκε. Έλλειμμα. Όχι, θέλω να μου το πείτε, ρε παιδιά, γιατί εγώ το λέω. Δεν απαντάτε εσείς, κύριε Τσιγούλη. Αφήστε το, δικηγόρο ηλίκη. Κύριε Αλεξίου, αφήστε, κατά μέρους το επάγγελμά μου. Σας μιλάω εδώ πέρα σαν δημοτικό σύμβουλος και θέλω να μου απαντάτε. Σας λέω εδώ να πείτε, η στέρηση εσόδων της εταιρείας σας προήλθε στο πρώτο τρίμηνο που παραλάβατε εσείς από τον κύριο Κατσαβέλη. 200.000. Και δεν το είπατε αυτό. Πρόλαβα λέει. Το είπατε. Το παραλάβατε και είπατε ότι δεν υπάρχουν. Κύριε, γιατί προφανώς δεν καταλαβαίνει. Όταν παρέδωσε ο κύριος Κατσαβέλης, υπήρχε 200.000 όπως λέει, άνοιγμα. 4.000 το ΕΝ και γίνανε 8. Το πρώτο οκτάμινο μας λείπουν 8.000 ογκώδη αντικείμενα. Οι 4.000 σας είπα, τα μισά. Τα ογκώδη όλα που δεν βγήκατε από παρθενογέννηση, πού τα οδηγούσατε. Τα ογκώδη όλα. Κύριε Αλεξίου, εσείς με ένα τηλέφωνο και πηγαίνατε και αδειάζατε απάνω μέτρες. Κύριε Αλεξίου, λέτε ότι δεν υπάρχουν. Κύριε Αλεξίου, λέτε ότι δεν υπάρχουν ογκώδη και δεν είναι συγκεντρωμένα κάπου. Αλλά έχουμε στέρηση εσόδων λόγω ότι τα ογκώδη δεν υπάρχουν. Και μάλιστα σε δήλωσή σας, πάλι, ηρίζετε και λέτε ότι, δεν παίρνουμε πλέον, έχουν μειωθεί οι μετανάστες. Που θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και ο κ. Χριστόφας ήρθε για να μας διορθώσει, λέγαμε ότι έχουμε 4.000 με 5.000 μετανάστες. Λέει, όχι, δεν έχω βρει τόσους. Εμένα μου έχουν δώσει τα στοιχεία ότι ήταν μπράβο. Άρα είχαν μειωθεί, μισό λεπτό, ότι είχαν μειωθεί. Εντάξει, και βγήκε τότε ο διευθύντης του ΚΙΤ και μας διέψευσε. Ότι έχουν μειωθεί. Άρα. Αυτό δεν ήταν τώρα, το τελευταίο εξάμηνο. Βγαίνετε και λέτε λοιπόν εσείς, ο ίδιος, ότι εμείς έχουμε στέρηση, το πατέλημα, παστώσει, στέρηση εσόδων μέχρι τον Αύγουστο. Και σας λέω, δεν υπάρχουν απορρίμματα. Βέβαια, θέλω να μου πείτε, υπάρχουν απορρίμματα ή όχι. Πού είναι αποτίθεται αυτά. Κοιτάξτε, αν αφαιρέσουμε από τις 8.000 που είναι μειωμένα, αφαιρέσουμε κατά εκτίμησή μου 3.000 που είναι, έχουμε πραγματικά 5.000 λιγότερους τόνους σκουπιδιών. Ωραία. Και σας είπα προηγουμένως, κύριε Κοφέλο, που δεν θέλετε να το καταλάβετε πιθανώς. Σας καταλάβαινα πολύ. Απλά δεν είμαι δικηγόρος μηχανικός, ότι τα 4.000. Αφήστε το στην άκρη. Ήταν όχι, όχι, τα αφήσω, είναι το βασικό σημείο. Δεν θέλει να το λέμε έτσι, εντάξει, να μην το πείτε. Να μην μου το λες τώρα αυτό, δεν είναι. Έτσι μην το λέτε. Μα μου λες τώρα ότι είμαι δικηγόρος, είμαι μηχανικός. Εγώ ρωτάω, δεν υπάρχουν τα σκουπίδια. Αυτά εδώ, κύριε Πρόεδρε, που είναι πάνω, σορευμένα, αυτά τα βουνά, με τα απορρίμματα. Πού βρίσκονται, όχι, μισό λεπτό.
που υπάρχουν αυτά τα απορρίμματα που υπάρχουν σε αυτές τις αποδίκες. Σε ποιο σημείο, ξέρετε εσείς? Δεν βλέπω. Μα πρέπει να είναι. Δώστε τα, κύριε Πετσακύρη, δώστε τα. Στο σημάδι δεν είναι. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, μα σα λέω και να εκτιμήσουμε. Πόσοι τόνοι είναι αυτοί? 3.000 τόνοι. Εκεί? Ναι. Είναι εκεί 3.000 τόνοι? Ναι. Αμφισβητείες? Εντάξει. Ωραία. Πόσο είναι δηλαδή, πες μου. Πόσο είναι, για πες μου, περισσότεροι ή λιγότεροι? Όχι, πες τη μισή που κάνατε εκτίμηση. Πήγατε πάνω, εσείς του σημαίνει. Πρέπει να απαντήσει λοιπόν. Ωραία, είναι εκεί και το ξέρετε, είναι γνώση σας. Και λέτε ότι δεν πάνε στο ΧΙΤΑ. Για να κάνουμε εκτιμήσεις εδώ, θα κάνουμε εκτιμήσεις. Όχι, εκτιμήσει εσείς δεν πήγατε. Τα είδατε και δεν πήγατε. Ωραία, ωραία. 3.000 τόνοι όπως λέτε εσείς. Γιατί δεν είναι στο ΧΙΤΑ? Γιατί σας είπα προηγουμένως, κύριε Κουφέλ, πιθανώς δεν το ακούσατε. Ναι. Είστε απασχολημένος ότι έχει χαλάσει το μηχάνημα τη κομματερή, το οποίο μπορεί να συμπυκνώσει και να φορτώσει. Υπήρχε ένα πρόβλημα από μέρα σε μέρα, δεν διορθώθηκε. Αυτό που χρησιμοποιεί τώρα η κομματερή είναι ελαστικοφόρος. Δεν μπορεί να γίνει συμπύκνωση των κλαδιών και όλα αυτά και θα μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Τώρα έχουμε υπογραμματίσει. Εκεί επιτρέπεται να υπάρχουν απορρίμματα? Άκουσε με. Ακούστε με. Γιατί? Πάντα υπήρχε. Πάντα υπήρχε. Αποστόλο, πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Στέφανε. Υπήρχαν σκουπίδια, είχε καθαριστεί ο χώρος. Ναι, αλλά σας είπα ότι έχει απευθυνθεί σε μένα πολλοί κόσμος και δεν μπορώ να απαντήσω. Θα μου δώσετε λοιπόν το δικαίωμα να απαντήσω ή να κάνω τις ερωτήσεις που πρέπει? Άντε, περιμένω, κύριε Πρόεδρε. Άστο να μιλήσει, πετάγει το ένας, πετάγει το άλλος. Αφήστε τον να πει αυτά που λέει. Μα δεν τον αφήνετε. Το αντιλαμβάνομαι γιατί δεν ήσασταν ποτέ στη διοίκηση. Το καταλαβαίνω γιατί δεν ήσασταν ποτέ στη διοίκηση. Αλλά ακούστε με τώρα να σας πω πράγματα. Το έχω πει και στον κύριο Βάλεση αυτό. Το λέω και σε εσάς. Καλά τα φαρδομάνικα μάνα για τους παπάδες. Όταν αναλαμβάνεσαι σε πρόεδρο σε μια ανώνυμη εταιρεία, θα πρέπει να γνωρίζεις και ό,τι ευθύνη και αρμοδιότητα έχεις. Έπρεπε αυτά τα πράγματα έπρεπε να μεταφερθούν κατ' εκτίμησή σου 3.000 τόνοι, που είναι πολύ περισσότεροι, αν είχαν οδηγεί στο ΧΙΤΑ. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πόσο θα ήταν το μείον που βγήκες εσύ ο ίδιος. Εσύ ο ίδιος βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δήλωσες ότι έχουμε έλλειμμα. Και πολύ σωστά, άκου να τελειώσω δύο λεπτά, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα. Εκεί πρέπει να μιλήσουμε. Βγαίνει πολύ σωστά ο Χ. Διανόχ, ο Χ. επικεφαλής Διανόχ, ποιος είναι εκεί πέρα ο πρόεδρος, και γύρισε και λέει, αφού η Μυτιλίνη έχει αυτό το πράγμα, φέρτε σε εμάς. Αυτό δημιουργείται και πολύ εύστοχα λέει ο κύριος Αποστόλου. Κοιτάξτε να δείτε, να είμαστε μονιασμένοι, να πάμε εκεί. Αλλά κύριε Αποστόλου, όταν βγαίνει η ίδια η εταιρεία και λέει ότι έχω αυτό το άνοιγμα, και έρχεται τώρα ο λογιστής, είναι εδώ μπροστά. Και τι μας είπατε, ότι πρέπει, τι πρέπει να έχουμε κάνει μέχρι τέλος του έτους? Περικοπή. Πέστε τα αυτά. Περικοπή εξόδων. Για να απαντήσω αυτά που μου λέει τώρα, γιατί. Πραγματικά αυτή η αύξηση είναι η αριθμητική ασάφεια που χρησιμοποιεί ο κύριος, πώς το λένε, ο Αλεξίου, το ότι πολλαπλασιάζεται τετραγωνικά και ότι με αυτό το πράγμα έτσι καλύπτει τα 1.400 από τα 400 που πληρώναμε. Αυτά είναι πρώτη φορά τα έχω δει αυτά, αλλά το δέχομαι ότι πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερα. Πρέπει να γίνουν περικοπές. Άρα, τι είναι περικοπές, τι σημαίνουν και περικοπές? Απολύσεις. Δεν υπάρχουν απολύσεις. Να στο κάνω πιο ευγενικό. Θα σταματήσουμε τις συμβάσεις. Με το που θα λήξουν οι συμβάσεις θα πάρουμε κόσμο. Παιδιά, δεν με πειράζει. Δεν προσβάλλουμε τέτοια. Δεν προσβάλλουμε αυτά. Αυτό θέλω. Παιδί να είμαστε. Είναι ένα θέμα διαχρονικό. Είναι ένα θέμα διαχρονικό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Επειδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι είτε με τον άνθρωπο είτε με τον άλλο, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το ξέρω ο κύριος Κατσαβέλης ότι πάντα το συζητάγαμε. Ότι έχουμε ανοίξει, ότι πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστεί η ΔΑΠΑΛ στα του οίκου της. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτό, Στέλιο, πες το, ποιοι ευθύνονται γι' αυτό? Ήταν προσλήψεις από το ΔΣ της ΔΑΠΑΛ?
Προσλήψεις, δεν υπάρχουν προσλήψεις. Συμβάσεις. Συμβάσεις, από πού ήταν. Και ο βουλευτής ήταν, ρε. Λοιπόν, να το μαζέψουμε, το κλείνουμε, παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Ο βουλευτής, ο βουλευτής έκανε τις προσλήψεις. Γιώργο, σε παρακαλώ, κύριε Κατζανέ. Λοιπόν, νομίζω... Μα, τι θέλετε να πείτε. Τι θέλω να πω, ότι με τη λίστα γινόταν προσλήψεις. Ποιος βουλευτής, ονομάστε τον. Ξέρετε εσείς. Λοιπόν, όταν σας πήρε κάποιο τηλέφωνο. Και τώρα τι έχετε κάνει. Πρόεδρε, τώρα πρόεδρε, αυτός που σε έστελνε ο βουλευτής να μην, Δήμητρα, Δήμητρα, συγγνώμη. Μη με βλέπετε. Επειδή το είπατε και την άλλη φορά, Δήμητρα. Αν θα πω πολλά. Δήμητρα, Δήμητρα. Θα πω πολλά, Δήμητρα. Βλέπετε, βλέπετε, κάνατε μια παρατήρηση στην προηγούμενη. Μα το εγώ θέλω να το τελειώσω. Έκανα τι ερωτήσει στο λογιστή. Δεν απαντάω τίποτα. Θα κάνει μισό λεπτό, θα βγάλει και την κοτοποθέτηση να τελειώσει. Δεν είναι θέμα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε, όπως είπατε, να κρατάμε χαμηλού τόνου και να μιλάμε για να ρούνταμε. Ποιο τώρα δυνάμει τη τέτοια. Εντάξει, πες τότε. Θέλω αυτό να πει. Αυτό εμένα με ενόχλησε τότε που έλειπα. Να πει ο κύριο Κουφέλο δυναμητή την κατάσταση. Ο κύριο Κουνέλη δυναμητή την κατάσταση. Γιατί. Δεν θέλω να ονοματίσω. Αφού μας βλέπουν. Παρόντες γιατί είσαστε, και εμένα με βλέπετε. Πιάνουν. Να σου πω κάτι κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μόνο το σεβασμό, ακούστε με λίγο. Και εμένα με πιάνουν στον δρόμο και μου λένε αυτά πράγματα. Αλλά μου λένε. Δε, μα δεν μου λένε για μένα. Γιατί όχι τα λένε. Για μένα τα λένε. Θέλετε να αρχίσω να ονοματίζω. Για μένα τα λένε. Τότε αν τα λένε για μένα, θα το ξέρω να το τι. Για εσάς δεν είπα. Εσείς δυναμητίζετε ποτέ. Μη την ευγένεια είπα λοιπόν, και εκλαμβάνομαι σαν δυναμία. Λοιπόν, για να κλείσω την τοποθέτησή μου για να σταματήσω λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, απλά να μην τοποθέτησες. Και από τις δύο πλευρές να μην δυναμητίζουμε την κατάσταση. Ναι, σε παρακαλώ κλείσε την τοποθέτηση. Δεν απαντήσεις. Για να βγαίνει και κάποια κατάληξη. Σε όλο αυτό που έλαβε, κύριε Αλεξίου, που έλαβε χώρα αυτό το δημοσίευμα το δικό μας, το Δελτίο Τύπου, και γράψαμε για όλα αυτά τα πράγματα, ήταν για να σας πούμε το εξής, για να σας τονίσουμε το εξής. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί και θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα υποστηρίξουμε στο να παραμείνει η έδρα της ΔΕΔΑΠΑΛ ή του ΦΟΣΔΑ, εν πάση περιπτώσει, του περιφερειακού ΦΟΣΔΑ, εδώ στη Μυτιλήνη. Θα είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε. Όταν έρχεται όμως ο ίδιος ο Πρόεδρος και λέει πριν από λίγους μήνες, κατορθώσαμε, κάναμε σύμβαση με τον Δήμο και γλιτώνουμε 250 χιλιάρικα σε ΦΠΑ. Και απορρίπτεται. Δεν γίνεται. Έγινε. Έγινε. Όταν έρχεται μετά από λίγο ο Πρόεδρος, ο ίδιος, και αυτό να το ακούτε κύριε Αντιπρόεδρε, και λέει ξέρετε κάτι, έλλειμμα εντός εισαγωγικών, στέρηση εσόδων, 350 χιλιάρικα. Και αρχίζουν όλα αυτά να δημιουργούνται. Παίρνουμε μεγάλα γραφεία, βάζουμε έπιπλα, και μην αρχίζουμε τώρα να λέμε τα 5-400 είναι πολλά ή αναλίγα, έτσι. Και αναγκάζουμε κάποιους που έχουν σύμβαση, γιατί πρέπει να κάνετε περικοπές όπως λέει ο λογιστής, να είναι άνεργοι. Και επειδή ήσασταν πρόεδρος των εργαζομένων των ΟΤΑ, πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη ευαισθησία. Αν και τελευταία δεν ξέρω γιατί έχετε χάσει τον ίστρο σας σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο δικό σας θέμα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε εμείς να πούμε καλά. Δεν θα πρέπει, αν θα πρέπει να κάνει κάποιες περικοπές, τόσα χρόνια καθόντουσαν όπως χαρακτηρίζεται εσείς δώμα. Οι άνθρωποι και δουλεύανε, να το περιορίσουμε, να δούμε γιατί περικόπηκαν αυτά, έχουμε στέρηση εξόδων. Για ποιο λόγο. Μήπως δεν πάνε όλα τα σκουπίδια. Σε αυτό το σημείο που πάνε και αναποθέτουν τα σκουπίδια, έπρεπε εσείς ο ίδιος να πείτε όχι, πρέπει να πάνε πάνω. Απλά είναι τα πράγματα. Ώστε να μην μειωθεί. Ή έμπασε τόση. Γιατί από ό,τι βγάλαμε, αυτό που είπατε τα 206, αντιστοιχεί 240, είναι γύρω στα 5.150 τόνους. Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Κάπως έτσι τώρα. Ακριβώς το βγαίνει. Άρα αυτά τα 3.000 που έχετε αποθέσει εκεί, που είναι παράνομο αυτό που κάνετε, και το ξέρετε, γιατί εκεί πέρα θα γίνει μονάδα βιοαποβλήτων, θα είχαν μειωθεί στους 2.000 τόνους. Και θα βγαίνετε να κάνετε αυτή τη δήλωση, και θα καθόμαστε εδώ πέρα να τρώμε εμείς μια ολόκληρη βραδιά για να εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Και να έρθουμε, όπως πολύ σωστά είπε ο Αντιπρόεδρος, όλοι μαζί να πάμε και να διεκδικήσουμε και να έρθει εδώ πέρα η έδρα του Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε. Και το μόνο που θέλω είναι το εξής. Πρέπει επιτέλους κάποια πράγματα να μην περνάνε έτσι στον τούκο. Πολύ σωστά μπορεί η ΔΕΔΑΠΑΛ, η Δημοτική Αρχή, να μην ήθελε να βάλει εκπροσώπους μέσα στη ΔΕΔΑΠΑΛ.
από την αντιπολίτευση. Αλλά τουλάχιστον ενημερώνει το σώμα ότι έχουμε αυτή τη διαβούλευση. Κάνουμε αυτά τα πράγματα. Να πούμε τις δικές μας απόψεις. Να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Επειδή. Θα πω κάτι. Συμφωνώ ότι έχει πάει και είναι η έδρα εκεί. Δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κατσαβέλη, συντομότατο, έτσι. Θα σε παρακαλέσω. Άκουσέ με. Χωρείτε. Άμα το πάω, να μην τα πάμε και αρχίσω και λέω τα δίλεπτα και τα τρίλεπτα. Εντάξει. Αν το θέλατε, έπρεπε από την αρχή να το πείτε αυτό για λοιπόν, να ξέρω ο καθένας πόσο χρόνο έχει. Είπα, ξαναείπα προηγουμένως. Ναι. Το ξέρεις τον κανονισμό. Εσείς είπατε ότι θα μοιράσετε κανονισμό, ναι, αλλά εντάξει, τελικά το δεν βλέπω να τον κανονισμό το ξέρετε. Το ξέρω και γι' αυτό. Και επειδή δείξατε ανοχή σε όλους, προφανώς θα δείξετε και σε μένα. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα δείξω και σε σένα, σε παρακαλώ όμως πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν ότι ουσιαστικά υπάρχουν σκουπίδια, ογκώδια αντικείμενα, τα οποία έχουν, τα έχουν αφήσει στην Ουτζάλε Μονού, δίπλα στο ΣΜΑ. Την ποσότητα δεν την ξέρουμε, προφανώς θα τη μετρήσουμε. Προτείνω λοιπόν, εφόσον το θέλετε, όταν να γίνει μια επιτροπή διακομματική από όλο, όλες τις παρατάξεις και να πάμε εκεί πέρα να μας πούνε οι ειδικοί πόσοι τόνοι είναι. Εύκολο. Υπάρχουν και ζυγολόγια. Να ανεβούν απάνω. Αυτό λέω, απάνω στο κοιτά. Να ανεβούν και να ζυγιστούν απάνω. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα υπάρχει λύση για να δούμε και τελικά πόσοι είναι. Δεύτερον, είπατε ότι εμείς αφήσαμε ή μάλλον υστερήσαμε και δεν το κατάλαβα αυτό. Κύριε Αποστόλου, αφήσαμε εμείς σκουπίδια ή ογκώδια αντικείμενα εκεί πέρα το πρώτο τρίμηνο. Δεν καθαρίσαμε το οικόπεδο και δεν είχαμε πάρει απόφαση να προχωρήσουμε σε περίφραξη έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για να φτιαχτούν οι μονάδες. Είναι έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ωραία. Ακούστε να δείτε, αυτός ο χώρος, μια ζωή από την αρχή ήταν έτσι, τεράστια. Τα μαζεύαμε, ξαναμαζευόταν, τα μαζεύαμε. Έχουμε κάνει επανειλημμένα έγγραφα στο Δήμο να τους μαζέψει, να μην αφήνει να πητάνε εκεί. Τίποτα δεν γινόταν και ήταν ένα πράγμα. Έπαιρνε μια κουτιά, πήγαινε η πυροσβεστική, εισαγγελίες, καταθέσεις, έτρεχε η κυρία Αλεξανδρή, λάδιδα με τέτοιο, τρέξτε, μαζέψτε, να κάνετε, αυτό γινόταν. Πρέπει κάτι να γίνει εκεί, να περιφραχθεί. Εγώ ρώτησα συγκεκριμένα, υπήρχανε? Λοιπόν, έγινε η Γενική Συνέλευση, όπου κατατέθηκαν όλα τα στοιχεία. Υπήρξε καμία... Παναγιώτη, δύο λεπτά. Κύριε Αποστόλου, πόσες φορές ήρθε στο γραφείο σας και πόσα φορτηγά μεταφέραμε σκουπίδια? Ήταν 200. Πόσες φορές ήρθε το ερπιστριοφόρο του στρατού που ήξερα τον πρώην στρατηγό του Πουτλιάκη για να μας βοηθήσει, επειδή με ανέβασε η πυροσβεστική δύο φορές επάνω και έδωσα καταθέσεις για τη φωτιά που πήρε? Πώς άφησα το χώρο όταν έφυγα εγώ, επικίτελη? Αυτό θέλω να πω και πείτε το να καταλάβετε. Αυτό είναι. Δεν υπήρχε έλλειμμα τότε. Από τη στιγμή που έμειναν τα σκουπίδια εκεί και δεν μεταφέρονται στο ΧΙΤΑ και δεν ζυγίζεται λοιπόν, να πληρώνει ο Δήμος, έχουμε το έλλειμμα. Άρα λοιπόν, όταν έγινε η Γενική Συνέλευση, ενημερωθήκατε, σας ανέφερα τα πάντα, όλα τα στοιχεία και όσοι ήσασταν παρόντες εκεί πέρα, έτσι, δεν μου είπε κανένας από εσάς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και φυσικά ψηφίσατε και τον ισολογισμό της εταιρείας που κατέθεσαν οι ορκωτοί λογιστές. Άρα λοιπόν να μην αφήνουμε ότι ήταν της προηγούμενης θητείας. Και δεν ήμασταν 4 χρόνια, κύριε Αλεξίου, ξέρετε πολύ καλά ότι αναλάβαμε τον Απρίλιο του 2021. Η Δημοτική Αρχή εκλέχτηκε το Σεπτέμβριο του 2019 και ήταν μέλη της Δημοτικής, μη με διακόπτης, ήταν μέλη της Δημοτικής Αρχής, της δικιάς σας, ήταν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν ετέθη ποτέ θέμα από κανέναν για οποιοδήποτε, γιατί δεν παραδώσαν ή παραδώσαν. Εσείς όμως θέσατε θέμα και λέγατε κιόλας ότι είναι απαράδεκτο, έτσι, ένας να μην παραδίδεται τη διοίκηση της ΔΕΔΑΠΑΛ, να μην φεύγετε,
που είσαστε καθυλωμένοι, αυτά λέγατε, τα λέγανε μέλη της δημοτικής σας αρχής, οι οποίοι, άσε τι λέγανε, α, σοβαρά μιλάς. Δημοσιεύματα που είχαν να κάνουν, έτσι, όταν ρωτήσουμε τι είναι η ΔΕΔΑΠΑΛ, είναι ρουσφέτια, ένα γραφείο εξυπηρέτησης εργαζομένων, είναι αδιαφάνεια. Και να σας ρωτήσω, είπατε πριν κύριε Αλεξίου, ότι εσείς αλλάξατε σελίδα, τα αφήσατε όλα πίσω. Θα μου πείτε λοιπόν τι αλλάξατε από όλα αυτά τα οποία ήταν οι χαρακτηρισμοί αυτοί. Τι αλλάξατε, σταματήσατε τις συμβάσεις, σταματήσατε να παίρνετε κόσμο, αλλάξατε κάτι στη διαδικασία πρόσληψης και τον τρόπο που προσλαμβάνετε τους εργαζόμενους ή τους συμβασιούχους, όπως θέλετε πέστε το. Συνεχίζει να υπάρχει το ίδιο καθεστώς ή είναι τα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν και εσείς σαν εκπρόσωπος, γιατί υπήρχαν οθεσίες πολλές που μου λέγανε ότι μα είσαι και πρόεδρος στην ΑΔΔΗ και πρέπει να είσαι με τους εργαζόμενους και δεν συνάδει. Και φυσικά δεν παρετήσαι να φύγεις και να τα αφήσεις όλα σύξυλα. Υπάρχει ο αντιπρόεδρος, υπάρχει ο λογιστής και υπάρχουν όλα το διοικητικό συμβούλιο. Κάναμε ό,τι έπρεπε για να φέρουμε την εταιρεία εκεί που πρέπει, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που ανέφερε ο Στέφανος με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Και δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη του. Όσο για τα γραφεία, εμείς μπορούσαμε και ήμασταν εκεί, έτσι. Γιατί έτσι έπρεπε να κάνετε. Γιατί κύριε Αλεξίου, έτσι, εμείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είπαμε αφού θα αλλάξει και θα μπει καινούργια διοίκηση να μην πάρουμε εμείς τα γραφεία, έτσι, και να μην κάνουμε κάποιες κινήσεις παραπάνω. Λοιπόν, και όταν εσείς λέτε αυτά που λέτε, έτσι, σας λέω ότι το δημοκρατικό και το ηθικό, έτσι, θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση. Και η ενημέρωση δεν πρέπει να προκαλείται με... Εσείς πρέπει να ενημερώνετε, όπως ενημερώναμε εμείς τους δημάρχους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε πάει 10 φορές στο Βέρο και 10 φορές στο Κίτελη για να τους ενημερώσουμε. Και ενημερώναμε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και όταν υπάρχει διαβούλευση πρέπει να τα συζητάμε εδώ πέρα. Και όταν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, έτσι, γιατί αν είσαστε δημοκρατικοί όπως λέτε, έτσι, θα έπρεπε να βάλετε από την αντιπολίτευση ένα μέλος μέσα στη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι το σωστό για να υπάρχει μια δημοκρατική συνεργασία και συνεννόηση. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν οι νοθεσίες που μου έδινε ο φίλος μου Γιώργος ο Κατζανός ότι εγώ έπρεπε να κάνω χαρακίρι, έτσι, προφανώς μάλλον τώρα πρέπει να τις δώσεις στον συνάδελφο τις νοθεσίες αυτές που είναι και πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, που είναι και πρόεδρος των εργαζομένων και είναι και πρόεδρος του ΔΕΔΑΠΑΛ. Όχι, δεν τον παρατηρώ καθόλου. Επί προσωπικού, κύριε πρόεδρε. Εγώ δεν άφησα κανέναν απλήρωτο. Κανέναν δεν άφησα απλήρωτο. Και όταν ήρθες εδώ, εγώ ήμουν εκεί απάνω και έδινε εξηγήσεις, έτσι. Εγώ είπα αυτό που έπρεπε να πω και αυτό που ήταν η αλήθεια. Και γι' αυτό και οι εργαζόμενοι δεν ήρθαν απέναντι σε μένα, έτσι. Ποια ήταν τα 10 άτομα που δουλεύαν για μένα. Θα μου πεις τα ονόματα. Κατσαβέλη, θα το κλείσω και το κλείνω. Φτάνει. Εντάξει. Τελείωσε. Δεν γίνεται. Μου υποσχέθηκες κάποια πράγματα. Προκαλείς. Κύριε Πρόεδρε. Να, τώρα ορίστε, προκαλείς τον Κατσανό. Μπορώ. Τον Κατσανό τώρα αυτά που είπες. Έλα, μωρίς, Δήμητρα τώρα. Έλα, ρε, Δήμητρα τώρα κι εσύ. Ωραία τα είπε τότε, τι είναι, όλα τα είπε τώρα, αν δεν μπορείς κάνουμε, δεν προκαλείς. Στον Αιώλο, 7 Δευτέρο. 7 Δευτέρο. Άσε να μην, δεν θέλω να πω. Τα λέει μέσα εδώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Τα είπα εγώ, δικές σας δηλώσεις είναι.
Δικές σας δηλώσεις είναι. Δεν θα μακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Μιλάει για έλλειμμα εσόδων αυτή τη στιγμή. Οι δύο πρόεδροι, πρόεδρος ο Κατσαβέλης, πρόεδρος ο Αλεξίου. Εγώ θα σας πω τι συμβαίνει και τι συνέβαινε. Ένα κοντέινερ ογκώδη το βγάζανε 15 μέχρι 24 ακόμα και 30 τόνους βάρος. Το κοντέινερ το μάξιμο που βγαίνει σε ογκώδη είναι 4,5 μέχρι 7 τόνους. Γι' αυτό είχαν έσοδα οι κύριοι. Σήμερα ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά δεδομένα. Τι γινόταν, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα πω το εξής. Πού πήγαν, κύριε Κατσαβέλη, όλα τα απόβλητα, όλα τα μπάζα από το καλαμάρι, ρωτώ, αν θέλετε μου απαντάτε. Όχι, κύριε Αλεξανδρέ, ποια αρμοδιότητα είναι η μεταφορά όλα αυτά των λοιπόν. Είναι όλα αυτά, δεδαπάν, το πρόεδρο κύριε δεδαπάν, Κατσαβέλη, είναι, κύριε Κατσαβέλη, όλα αυτά κάθε δημοτικός σύμβουλος, κάθε αντιδήμαρχος έπαιρνε τηλέφωνο στην πόρτα, στη security και έλεγε αφήστε το φορτηγό να μπει με μπάζα. Όλα αυτά λοιπόν τα πλήρωναν οι δημότες. Όλα αυτά τα έξοδα τα κάλυπταν από τα δημοτικά τέλη. Κύριε Πρόεδρε, αυτά καταγράφω τώρα. Τα λέω στο μικρόφωνο, κύριε Κουφέλο. Θα απαντήσετε από αυτό. Τώρα, αυτό ένα από τα δύο γίνεται. Αυτά που καταγγέλει τώρα ο κύριος είναι ποινικά αδικήματα. Γνωρίζουν τώρα οι δικηγόροι εδώ που μιλάμε. Ότι γίνεται αυτό που κάνει. Αυτό που λέει τώρα θα πρέπει να μας απαντήσετε αν γινόντουσαν αυτά που λέει. Όχι, θέλω να απαντήσετε σε αυτό που λέει ο κύριος Κατζανός. Λοιπόν. Το κοντέινερ. Όταν λέει ότι προτιμολογούσε το κοντέινερ. Δεν είπα υπέρ του. Αυτό είπατε και πληρώνα τους δημότες. Θα προσέχετε τι λέτε. Δεν σας είπα υπέρ τιμολόγηση. Και γι' αυτό σας είπα. Είναι αμετροεπής. Δεν γνωρίζουν τι λένε. Ζήγηση είπα. Δεν γνωρίζουν τι λένε. Ζήγησε. Άρα πηγαίναν απάνω επιτρέπαν, κύριε Κουφέλο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μισό λεπτό. Τελειώσαμε. Φτάνει. Όχι, τελειώσαμε. Φτάνει. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν είπα υπερζήγηση. Είπα ότι επέτρεπαν. Φτάνει. Σε παρακαλώ πολύ. Πώς το λένε. Φτάνει πια. Φτάνει. Λοιπόν. Η ενημέρωση έγινε όπως έγινε με τον τρόπο που έγινε.